Λοιπόν, συνεχίζουμε από τον Άγιο Σιλουανό τον Αφρονίκη, το βιβλίο αυτό του γέροντος Σοφρονίου Σαχάρου. Και μάλιστα για να σας συνδέσω λίγο, όσοι δεν ήσασταν την προηγούμενη φορά, με τα προηγούμενα, είμαστε σε ένα κεφαλαιάκι το οποίο ονομάζεται Ιερά Παράδοση και Ιερογραφή. Έχουμε φτάσει σε σελίδα 106, όσοι παρακολουθούν το βιβλίο αυτό. Οι πηγές, όπως θέλετε, της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Αληθώς είναι στο κύριο. Αυτό μας έλεγε ο Άγιος Σιλουανός την προηγούμενη φορά. Και σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, ότι η Αγία Γραφή είναι πιο, ας το πούμε έτσι, δυνατή, πιο έγκυρη, η Αγία Παράδοση προηγείται της Αγίας Γραφής. Διότι φυσικά πρώτα ήταν αυτά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, μετά ήταν η φήμη των γεγονότων και η ιστορία, και μετά έγινε η καταγραφή. Δηλαδή η Παράδοση προϋπήρχε. Άλλωστε βλέπουμε και σήμερα, που είναι η Κυριακή των Ιεροφόρων, πόσο ρόλο έπαιξε και η προσωπική εμπειρία και οι γνώμες των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν πρώτοι αντιμέτωποι με την Ανάσταση, όπως ας πούμε οι μυροφόροι γυναίκες. Πήγανε στο μνήμα, ξαναπήγανε, γύρισαν, είπαν στους Αποστόλους τα καθέκαστα, πληροφόρησαν, μετέφεραν την πληροφορία την οποία τους έδωσε, το μήνυμα το οποίο τους έδωσε ο Χριστός, και κατόπιν βέβαια δρομολογήθηκαν και όλα τα άλλα γεγονότα, οι συναντήσεις του Χριστού με τους Αποστόλους. Όλα αυτά δεν ήταν καταγεγραμμένα. Όλα αυτά ήταν κάποια γεγονότα τα οποία έγιναν, τα οποία τα γνώριζαν οι Απόστολοι και αυτοί που ήταν άμεσα γνώστες, αλλά και αυτοί οι οποίοι εκ των υστέρων είχαν επαφή με πρόσωπα τα οποία γνώρισαν, ήταν κοντά στον Χριστό, όπως η Παναγία, όπως οι 12 Απόστολοι, και μετέφεραν τις πληροφορίες και κατόπιν καταγράφηκαν στα Ευαγγέλια και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και των άλλων Αποστόλων. Άρα η Αγία Παράδοση για μας είναι ισόκυρη φυσικά για την Εκκλησία με την Αγία Γραφή και πάρα πολύ σημαντική. Και θα έλεγα είναι και μοναδική όσον αφορά τους αιρετικούς. Διότι τα άλλα δόγματα δεν έχουν την παράδοση. Δεν έχουν το μεγάλο κομμάτι. Εκεί δηλαδή, εκεί υστερούν και εκεί δεν μπορούν να μας πούν τίποτα. Σε μια ιστορία μια φορά που είχαμε κάποιον από αυτούς, που βέβαια δεν γνώριζε κάποια πράγματα και του είπα για την Ιερά Παράδοση. Αυτοί όταν νομίζουν πλανεμένα ότι ό,τι είναι γραμμένο, επειδή λένε ας πούμε scripta manent, τα ό,τι είναι γραμμένο αυτό είναι το έγκυρο, ότι είναι μόνο η Αγία Γραφή, ότι διαβάζουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και δεν δέχονται ας πούμε τα μυστήρια, παρότι τα μυστήρια κατοχυρώνονται μέσα στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα τα βασικά μυστήρια. Αλλά παρόλα αυτά αυτοί αυτό νομίζουν. Σήμερα βέβαια, μετά από 2.000 χρόνια, και η Ιερά Παράδοση είναι καταγεγραμμένη. Είναι καταγεγραμμένη. Και μάλιστα μας έλεγε κάπου ο Άγιος Σιλουανός ότι ακόμα και αν γίνει μια μαζική καταστροφή, θα σου γίνεται ένας πυρηνικός πόλεμος, έτσι. Και χάνονται όλα τα γραπτά της γης. Καταστρέφονται. Φανταστείτε, καταστρέφονται οι βιβλιοθήκες και μάλιστα οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Τι δεν γίνει άλλο. Άμα γίνει κάτι, ας πούμε, και όλα τα ηλεκτρονικά αυτά αρχίζουν να καταστρέφονται. Καθώς τώρα ο κόσμος δεν κρατάει ούτε βιβλία, ούτε τίποτα στα σπίτια. Τι θα γίνει. Με την Εκκλησία όμως δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό λέει. Διότι η Εκκλησία με την εμπειρία της και την Ιερά Παράδοση, η Ιερά Παράδοση θα είναι η βάση η οποία θα ξαναδημιουργήσει πάλι και τις Άγιες Γραφές και όλα τα κείμενα τα θεόπνευστα τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσει η Εκκλησία. Λίγο πολύ αυτά λέγανε την προηγούμενη φορά και συνεχίζουμε τώρα τη σελίδα 106. Μεμονωμένα μέλη της Εκκλησίας, χωρίς να εξαιρούνται ούτε τα καλύτερα τέκνα και οι δάσκαλοι της, δεν καταφέρνουν να χωρέσουν μέσα τους όλο το πλήρωμα των δουλειών του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στις διδασκαλίες και τις γραφές τους παρουσιάζουν μερικές ατέλειες, κάποτε δε και παρεκκλήσεις. Αλλά στο σύνολό της η διδασκαλία της Εκκλησίας, που κατέχει το πλήρωμα των δουλειών και της γνώσεως, μένει αληθινή στους αιώνες. Αυτό αξίζει πραγματικά να το προσέξουμε και χαίρομαι γιατί έχουμε τα σωτήρια μας και θεολόγους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει τη θεολογία και τα γνωρίζουν αυτά και από τη μελέτη, ότι
μην μας παραξενεύει το γεγονός ότι ακόμα και άγιοι της Εκκλησίας έχουν διαφοροποιήσεις σε μερικά θέματα ο ένας από τον άλλο. Δεν ταυτίζονται, ας πούμε, δεν συμφωνούν σε όλα. Διότι την απόλυτη αλήθεια την έχει μόνο η Εκκλησία, ως σύνολο. Γι' αυτό ακριβώς και λένε οι πατέρες, συνολικώς οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας, ότι η παράδοση της Εκκλησίας τι είναι, δηλαδή τι θα πάρουμε εμείς από όλα αυτά. Είναι, λέει, ότι καθολικά και παντού εμπιστεύθη κάτι από όλους. Δηλαδή, όταν αυτό που λέμε δηλαδή στη θεολογία consensus patrum, να υπάρχει δηλαδή συμφωνία των Αγίων Πατέρων. Δεν τη λέει, ας πούμε, ο Α πατέρας ή ο Β πατέρας, που μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο θέμα αυτό. Αλλά τι λένε όλοι οι πατέρες μαζί, συμπληρωματικά, τι λέει η Εκκλησία. Και βέβαια, είπα και προηγουμένως ότι εμείς που ζούμε τώρα 2000 χρόνια μετά το Χριστό, μετά το Ευαγγέλιο, είμαστε σε πιο βιολεκτική θέση και εμάς, όπως καταλαβαίνετε, διότι έχουν γίνει τόσες οικουμενικές σύνοδοι, έχουν περάσει τόσοι Άγιοι Πατέρες. Να, εμείς ανοίγουμε ένα βιβλίο εδώ και αμέσως βλέπουμε τι λέει Άγιος Ιωάννος. Τι φοβερό πλεονέκτημα είναι αυτό. Οι παλιότεροι δεν είχαν αυτά τα πράγματα. Πού να βρουν οι άνθρωποι τώρα να μελετήσουν, να καταλάβουν, να εμβαθύνουν, ας το πούμε, στο Ευαγγέλιο, στην εμπειρία της Εκκλησίας. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει πραγματικά να το κάνει αυτό το πράγμα, πάει σε μια βιβλιοθήκη και βρίσκει όποιον πατέρα θέλει. Θέλει τον Χρυσόστομο, θέλει τον Βασίλειο, θέλει τον Γρηγόριο, τους Αγίους αυτούς δηλαδή. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, θέλει τον Βάσιλα τον Σύρο, θέλει τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Θέλει τον Άγιο Αθανάσιο, τον Μέλλα Αθανάσιο, τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Σουλόνο που κάνουμε εσείς. Και λέω τα ονόματα αυτά γιατί τους περισσότερους από αυτούς τους μελετήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο αυτό το προνόμιο που έχουμε σήμερα. Κάποτε άλλες εποχές δεν το είχαν βέβαια οι άνθρωποι, ανάλογα και στα μέρη στα οποία βρέθηκαν. Υπάρχουν και σήμερα φυσικά μέρη όπως ας πούμε η Αφρική, οι Ινδίες, η Κίνα, που δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχουμε στα χέρια μας. Και θα πεις υπάρχει το ίντερνετ. Ναι, και αυτό πραγματικά είναι μια ευλογία. Όταν το χρησιμοποιεί κάτι σωστά, βλέπεις, ας πούμε, βάζεις ένα κείμενο και σου κάνει μετάφραση. Αυτό είναι μετάφραση. Τι φοβερό πράγμα. Μπορεί να βάζεις ένα κείμενο ελληνικό και στο μεταφράζει, ας πούμε, στα Κινέζικα. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα Κινέζικα, υπάρχει. Μπορεί να το κάνει αυτό. Φαντάζομαι μπορεί να το κάνει. Σε όποιες τις γνώσεις του κόσμου. Και έτσι μπορεί κανείς να μάθει, να γνωρίσει, να εμβαθύνει σε κείμενα ας πούμε, που είναι πολύτιμα, όπως αυτά ας πούμε, που μελετάμε εμείς. Ωστόσο, και πάλι επαναλαμβάνω, η Εκκλησία έχει στην παράδοσή της την απόλυτη αλήθεια, διότι η Εκκλησία εμπνέεται και καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ο Χριστός όταν έφυγε από τον κόσμο, μετά την ανάληψή του, με την Πεντηκοστή, στέλνει τον Παράκλητο, στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως λέει και ένα δοξαστικό της Εκκλησίας μας. Ο Θεός δηλαδή παραμένει παρόν μέσα στην Εκκλησία του. Και όχι μόνο παραμένει παρόν ο Χριστός, αλλά όπως είπε στους μαθητάς του, σας συμφέρει λέγω να φύγω. Γιατί σας συμφέρει να φύγω, γιατί μήπως το Άγιο Πνεύμα είναι μεγαλύτερο από τον Χριστό, όχι δεν το λέει από αυτή την άποψη, το λέει από την άποψη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πιο εύχριστο για μας, διότι με το βάπτισμα παίρνουμε την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, όπως πήρανε οι Άγιοι Απόστολοι στην Πεντηκοστή. Διότι οι Άγιοι Απόστολοι είχαν τη χάρη του Θεού. Άλλωστε τους εξαπέστειλε ο Χριστός και την πρώτη φορά που τους έστειλε μεταξύ των Ιουδαίων. Αυτό έγινε πριν την Πεντηκοστή. Και μετά που τους έστειλε μεταξύ των Εθνικών. Πάλι πριν την Πεντηκοστή. Όμως την Πεντηκοστή έγινε η πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο έχουμε εμείς ως βαπτισμένοι χριστιανοί μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος. Για μας η Πεντηκοστή είναι το βάπτισμα. Και όσοι ας πούμε υπάρχουν εκεί από εσάς είχαν το προνόμιο αυτό να έχουν στην ενήλικη ζωή να έχουν βαπτιστεί, φανταστείτε η Πεντηκοστή έχει πλημμυρίσει τη ζωή τους ενσυνείδητα πλέον, διότι έχουν την οριμότητα χτίρες που είχαν το νίκιο βαπτισμό, δεν το καταλάβαμε αυτό το πράγμα, δεν το τόσο καλά. Και πιο κάτω, η ακράδαντη πίστη στην αλήθεια της διδασκαλίας της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύνολό της και η βαθιά εμπιστοσύνη σε όλα όσα παρέλαβε και βεβαίωσε με την πείρα της αποτελούν αδιάσυστο θεμέλιο της ζωής του αφορμήτη μοναχού. Και αυτό τον σώζει από τον εξωπαραδοσιακό ερασιτεχνισμό και τις αδέξιες έρευνες. Αυτή η είσοδος με την πίστη στη ζωή της Καθολικής Εκκλησίας κάνει τον μοναχό κληρονόμο του αμέτρητου πλούτου της
και δίνει αμέσως στην προσωπική του άσκηση χαρακτήρα απόλυτης βεβαιότητας. Είδατε ωραία που τα λέει εδώ ο Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο Σαχάρου, ο οποίος μας μεταφέρει σαν μαθητής, πιστός μαθητής του Αγίου Σιλωανού Πλαθονίτου, μας μεταφέρει τις εμπειρίες του και την διδαχή του. Αυτό που ακούτε καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία μας. Έτσι. Αυτό βέβαια το όνομα μετά που πήραν το καθολική ή καθολική και το υιοθέτησαν και το χρησιμοποιούν, προσέχτε, μην μπερδευόμαστε εμείς τουλάχιστον, γιατί όταν λέμε, άλλωστε το λέμε στους σύμβολες πίστωρες, πιστεύω εις μία Αναγία καθολική και αποστολική είναι Εκκλησία. Ότι η Εκκλησία είναι μία. Μία, έτσι. Βέβαια αυτοί πήραν το Catholic, το έκανε Catholic Church και που δεν είναι η καθολική όμως Εκκλησία. Η Catholic Church δεν είναι η καθολική Εκκλησία, αλλά είναι η Εκκλησία των Λατίνων, όπως θα τη λέγαμε διαφορετικά, που είναι σχισματική, ξεκίνησε να είναι, αλλά είναι πλέον αιρετική με όλα αυτά τα οποία κάθε χρόνο βάζουν και από 10 αιρέσεις οι Βατικοί μέσα. Αντί δηλαδή να κοιτάξουν να πλησιάσουν προς εμάς, αυτοί απομακρύνονται. Λοιπόν, λέει εδώ ότι η πίστη, λέει, στην αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύνολό της και η εμπιστοσύνη είναι όλα όσα παρέλαβε κανείς και μάλιστα ο Άγιος Σιλωανός μέσα στην εμπειρία της μοναχικής ζωής, της ζωής του Αγίου Όρους. Δηλαδή βλέπετε ότι και το Άγιον Όρος μέσα στην Εκκλησία μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, λέει ο Άγιος, δεν είναι ο Άγιος. Ένας γνωστός ζαντινολόγος, ο Στίβεν Ράνσιμαν, ότι το Βυζάντιο, λέει, γέννησε το Άγιον Όρος. Το Βυζάντιο, δηλαδή η λάμψη της Ορθοδοξίας, ιστορικά, γέννησε αυτό το διαμάντι το οποίο έγινε Άγιον Όρος. Και βλέπετε τώρα, υπάρχει αυτό το κομμάτι γης, μια ολόκληρη Χερσόνησο, στο οποίο υπάρχουν πάνω από 2.000 μοναχοί επάνω, όπου λατρεύεται μέρα νύχτα το όνομα του Θεού μας. Όπου βιώνεται η αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Και πάλι λέει, όταν θα χρειαστεί, μπορεί αυτό το κομμάτι να ξαναγεννήσει το Βυζάντιο. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέει. Αυτός είναι Βυζαντινολόγος, είναι μελετητής. Άγγλος, ο οποίος έγινε Ορθόδοξος βέβαια, έχει κοιμηθεί τώρα. Λέει αυτό το πολύ ωραίο πραγματικά. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι κρατήσαμε DNA στην άκρη, όπως κάνουν σήμερα οι επιστήμοι πολλές φορές, λόγω η πρόοδος τώρα της επιστήμης, ξέρετε, είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να κρατήσει με DNA όσο είσαι νέος και υγιής και όταν αργότερα, ας πούμε, θα σου χρειαστεί ενδεχομένως για την ανάπλαση κάποιου οργάνου, παίρνουν από την κατάψυξη, ας το πούμε έτσι, το υγιές DNA και το χρησιμοποιούν ανάλογα, αρχικά στον δεν έχω, δεν ξέρω εγώ τώρα λεπτομέρειες, πάνω στην επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ στο θέμα και προχωράει, είναι εξαιρετική και μπορεί, ας πούμε, να γίνει η ανάπλαση κάποιου οργάνου το οποίο έχει καταστραφεί. Κάπως έτσι λοιπόν και η Ορθοδοξία μπορεί όχι απλώς και μόνο από το Άγιον Όρος, αλλά συμπληρώνοντας το Άγιον Όρος, να αναπλαστεί από την παράδοσή της. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Και λέει μάλιστα εδώ ο Γέροντας Σοφρόνιος ότι αυτή η βεβαιότητα την οποία έχουμε, όχι μόνο ο Άγιος Σιλωανός, αλλά αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως, και εμείς όλοι μας που ζούμε 2.000 χρόνια μετά Χριστό, που ζούμε μέσα στην αλήθεια της Εκκλησίας και μάλιστα στην Ελλάδα. Διότι όσο και αν λέμε ότι εντάξει ζούμε σε μια πονηρή εποχή, ότι οι αξίες μας πολεμούνται, ότι υπάρχουν αντίχριστοι, ότι υπάρχουν πολέμοι της Εκκλησίας κλπ. Όμως παρόλα αυτά ζούμε σε έναν τόπο όπου είναι χώρα που είναι ποτισμένη με το αίμα Αγίων και Ιερών. Όπου και να πατήσεις έχουν μαρτυρήσει αν έχει ποτιστεί με το αίμα της πίστεως και της ελευθερίας. Αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος τόπος. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος αυτό κάνουν. Και αυτό βέβαια μας δίνει, μας δίνει το απαντάζ, όπως το λέγαμε, μας δίνει το πλεονέκτημα να έχουμε βάση, να έχουμε βάση και παράδοση, να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Και μας σώζει, λέει, από τον εξωπαραδοσιακό ερασιτεχνισμό και τις αντέξιες έρευνες. Είναι μερικοί που μπαίνουν, ας πούμε, στην πίστη και νομίζουν μετά ότι μπορούν να κάνουν, ας πούμε, διάφορα δικά τους αυτοσχεδιασμούς. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σε εμάς πλέον δεν υπάρχουν. Διότι περάσανε άγιοι από εδώ. Όταν, ας πούμε, έχουμε σε ένα ανάστημα σαν τον Άγιο Παΐσιο, σαν τον Άγιο Πορφύριο, σαν τον Άγιο Ιάκωβο, τι θα πω εγώ τώρα κάτι το οποίο δεν το είπαν αυτοί, είναι δυνατόν. Αυτοί τα είπαν και τα έζησαν. Και εγώ πρέπει να απαντήσω εκεί που πέρασαν αυτοί. Αυτό είναι η ορθή πίστη. Δεν είναι, ας πούμε, δεν μπορούσε να προσθέσει δηλαδή κάτι. Και πιο κάτω, όταν ο μοναχός μελετά την Αγία Γραφή,
τα πατερικά έργα και τους ακένοντους σε δογματικό και ευκτικό περιεχόμενο θησαυρού των λειτουργικών βιβλίων, συναντά απέραντο πλούτο και γι' αυτό δεν έχει διάθεση να γράψει και ο ίδιος για αυτά τα πράγματα, εφόσον δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε καινούριο. Να βέβαια το λέει κάτω. Όταν όμως στη ζωή της Εκκλησίας εμφανιστεί πραγματική ανάγκη, τότε θα γραφούν νέα βιβλία. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Άγιοι δεν συγγράφανε. Ακόμα και αυτός ο Άγιος Παΐσιος δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ένα-δύο βιβλία. Έγραψε βιβλία τα οποία δηλαδή δεν είναι ούτε διδακτικά, ούτε είναι καθαρά ιστορικά. Έγραψε βίους Άγιοι, έγραψε για τον Άγιο Αρσένιο, κάτι επιστολές που δημοσίευε. Αυτά νομίζω ότι τα δύο βιβλία. Όλα τα άλλα γράφτηκαν από τις διδαχές τις οποίες έκανε παρεμπιπτόντως, όπως τα λέγαμε δηλαδή, στις μοναχές, δηλαδή υπογραφήθηκαν και κατόπιν μετά απομαλλοντεχνήθηκαν και καταγράφηκαν. Δυστυχώς έχουμε αυτά τα ωραία βιβλία τα οποία κάνουμε εδώ και τρία χρόνια, όπως ξέρετε εδώ, τα Σάββατα και ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια που κάναμε και στις ευκαιρίες αυτές της Κυριακής, που είναι ένας μεγάλος θησαυρός και πλούτος και έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες του κόσμου και τις μελετούν όλοι και πραγματικά εντρυφούν σε όλα αυτά τα οποία λέει ο Άγιος Γέροντας. Και τα οποία είναι έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και της ζωής φυσικά της πνευματικής την οποία ο ίδιος έζησε και έκανε. Άρα λοιπόν, και έχουμε δει και το άλλο, ότι βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια, κάθε χρόνο κάνουμε από έναν διαφορετικό Άγιο, από τα κείμενά του. Λοιπόν, κάνουμε κάθε χρόνο, ας το πούμε έτσι, τα ίδια πράγματα θα λέγαμε. Τα ίδια πράγματα. Αλλά όμως με το μάτι ενός διαφορετικού ανθρώπου, διαφορετικού Αγίου. Δεν λέμε διαφορετικά πράγματα, δεν λέμε φέτος διαφορετικά από αυτά που λέγαμε πέρσι. Πάλι τις αλήθειες της Εκκλησίας. Απλώς διαφορετικά διατυπωμένες μέσα από το πρίσμα κάποιου άλλου Αγίου. Και αυτό βέβαια έχει τη χάρη του. Διότι βλέπεις, ας πούμε, το πόσο καθένας αντιλαμβάνεται με βάση τα χαρίσματα πάλι του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την προσωπικότητά του. Θα λέγαμε τις αλήθειες της πίστεώς μας και ο καθένας τέλος πάντων βάζει από τόση από και μετά όπου αναπαύεται περισσότερο γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Άγιος Παΐσιος, για παράδειγμα, είχε στη βιβλιοθήκη του ένα βιβλίο μόνο. Είχε τον Αβάη Σάρ. Τίποτα άλλο. Τον είχε διαβάσει λέει 7 φορές. Είναι άλλος, ξέρω εγώ, που έχει κάτι από ένα άλλο βιβλίο. Έχει, ας πούμε, τον Άγιος Κλίμακος. Καθένας, ας πούμε, έχει μετά τις προτιμήσεις του, έχει τις συμπαθίες του, έχει τις αγάπες του. Και αυτό βλέπεις, ας πούμε, μπορεί να λειτουργήσει στον καθένα και να βοηθήσει, ας πούμε, στην προσωπική πρόοδο και προκοπή. Και πιο κάτω, λέει ο Άγιος, κάθε νέο βιβλίο που έχει την αξίωση να περιληφθεί στη διδασκαλία της Εκκλησίας ή να την εκφράσει, υπόκειται στην κρίση της Εκκλησίας. Αυτή ερευνά αργά, αλλά με κάθε λεπτομέρεια, τα πάντα και τα δοκιμάζει από όλες τις πλευρές, κυρίως όμως από την πλευρά της επιδράσεως της διδασκαλίας στη ζωή. Το κριτήριο αυτό, δηλαδή η επίδραση της διδασκαλίας στη ζωή, έχει εξαιρετικά σοβαρή σημασία, γιατί ο δεσμός δογματικής συνειδήσεως και πνευματικής ζωής είναι πολύ στενός. Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτει οτιδήποτε αντιφάσκει ή δεν συμφωνεί με το πνεύμα της καταχριστών αγάπης με την οποία ζει η Εκκλησία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει πραγματικά. Εδώ ο Γέροντας Σοφρόνιος τώρα τα λέει αυτά, ο οποίος έχει πραγματικά έτσι, άμα διαβάσει τα βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου, είναι τα πιο δύσκολα κείμενα της Ορθοδοξίας, είναι αλήθεια. Ωστόσο λέει μέσα πολύ ωραία πράγματα, όπως και αυτό εδώ που λέει σήμερα, ότι οποιοδήποτε νέο κείμενο, ας το πούμε έτσι, έρχεται μέσα στην Εκκλησία, μπαίνει στην κρίση της Εκκλησίας. Δηλαδή η Εκκλησία θα το εγκρίνει ή δεν θα το εγκρίνει. Αργά ή γρήγορα. Το περνάει δηλαδή, είτε το βάζει μέσα στην παράδοσή της και το εξετάζει, είτε αν θέλετε πιο επίσημα, περνάει μέσα από συνοδική έγκριση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε, σας το λέω, είναι χρήσιμο, το ξέρουμε, ότι κείμενο της Αγίας Γραφής, το οποίο δεν έχει την έγκριση της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί με βάση συνταγματική κατοχήρωση. Και όπως βλέπετε, οι αιρετικοί οργιάζουν, στην κυριολεξία οργιάζουν έξω και κανείς δεν τους λέει γιατί. Κανείς δεν τους λέει γιατί, ούτε και από εμάς. Παίρνουν κείμενα, τα γράφουν όπως θέλουν κτλ. Και τα κυκλοφορούν. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Έχει περάσει μέσα, φανταστείτε πόσο, ας πούμε, η πίστη μας
Έχει. Γιατί δεν είμαστε χθεσινοί γι' αυτό, με αυτή την έννοια. Λέω ότι έχουμε μια παράδοση χιλιάδων ετών. Έχει ζυμωθεί η ζωή του τόπου αυτού με την εκκλησιαστική ζωή. Πώς το κάνω, αυτό είναι γεγονός. Και όλα αυτά έχουν περάσει μέσα και στην ομολογία. Γιατί βλέπω τώρα κάτι και λένε διαχωρισμό, α πούμε, κράτος-εκκλησία. Μα είναι διαχωρισμένο είναι το κράτος και η εκκλησία. Αλλά αυτοί δεν το εννοούν διαφορετικά. Δηλαδή το εννοούν να είναι ξένοι η εκκλησία, α πούμε. Όσο δεν είναι οι άνθρωποι τη εκκλησία, να περνάνε από μακριά και μόνο να του χαιρετάνε. Να μην έχουν επαφή μαζί του δηλαδή. Τέτοιοι πράγματα, τώρα έτσι εννοούν. Μα αφού οι άνθρωποι τη εκκλησία είναι και άνθρωποι αυτού του κράτου, του τόπου. Πώ, δεν είναι διαφορετικά. Πώ θα το κόψει αυτό, πώ θα το χωρίσει. Άρα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε φυσικά, γιατί είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή μας κυβερνούν. Δυστυχώς, οι οποίοι είναι χωρισμένοι, όχι είναι χωρισμένοι, είναι εντελώς, η συνείδησή τους είναι αλλού, δυστυχώς. Είναι αλλού. Έρχονται μερικοί σήμερα και εξεγείρονται και λένε, μα γιατί μας τα λέτε αυτά. Μα αυτοί αυτά λέγανε πάντοτε. Οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς. Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς, δεν το κρύβανε αυτό το πράγμα, ότι αυτά λέγανε πάντοτε. Απλά ήρθε σήμερα η ώρα που τα εφαρμόζουν κιόλας. Εμείς δεν καταλάβαμε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Θεός να τους φροντίσει. Αυτό σαν παρένθεση. Έτσι. Λοιπόν, η Εκκλησία όλα αυτά τα βλέπει και τα ερευνά και τα εξετάζει. Ό,τι δηλαδή καινούριο έρθει μέσα στην Εκκλησία. Και δείτε τι λέει ο γέροντας Σοφρόνιος εδώ, ο οποίος γράφει για τον Άγιο Σουλανό, ότι το κριτήριο για αν το κρατήσει ή όχι η Εκκλησία ή όχι, είναι η επίδραση αυτών των γραφωμένων στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή να πας σε ένα κείμενο και να διαβάσει και να πεις, α, τι ωραία που τα λέει τους εδώ. Καλώς είμαι, και φιλόσοφος, Ναι, ωραία, αν εγώ τα εφαρμόσω όμως αυτά που λέει, τι επίπτωση θα έχει αυτό στη ζωή μου, θα φτάσω εγώ στον αγιασμό όπως έφτασε ο Άγιος Παΐσιος, όπως έφτασε ο Άγιος Προφύρης και τα λοιπά, ή θα βρεθώ αλλού και αλλού. Θα βρεθώ να φυλάω τις παντόφιλες του Πάπα στη Ρώμη, ας πούμε έτσι. Έχει σημασία αυτό. Με βάση αυτό το κριτήριο, διότι ακριβώς υπάρχει στενός δεσμός δογματικής συνειδήσεως και πνευματικής ζωής. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι ότι δεν είναι μόνο να μιλάμε για ορθοδοξία, αλλά μιλάμε για ορθοδοξία και ορθοπραξία. Δηλαδή, ορθά πιστεύω και ορθά βιώνω, ορθά πράττω. Δεν είναι μόνο να πιστεύω ορθά, πρέπει να πράττω και ορθά. Κυρίως να πράττω ορθά. Γιατί βλέπετε ότι πολλοί που πράττουν ορθά δεν έχουν κάποια. Αν τους πεις τώρα, ποιο είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν ξέρω, αυτό πήρα, αυτό έμαθα, αυτό κάνω. Τώρα μια γιαγιά, δεν ξέρω να σου πει, να σου διαμορφώσει το δόγμα. Όμως η ζωή της είναι ορθόδοξη. Βλέπεις ότι ζει ορθόδοξα. Έχει αυτό το βίωμα. Άρα αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο κρίσιμο το πώς βιώνει κανένας την αλήθεια της Εκκλησίας, παρά αυτό να λέει, ας πούμε, ωραία λόγια. Με αυτά λοιπόν τα κριτήρια, με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία απορρίπτει οτιδήποτε αντιφάσκει ή δεν συμφωνεί με το πνεύμα της κατά Χριστόν αγάπης, με την οποία ζει η Εκκλησία. Δηλαδή, εδώ συνοψίζει το ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο Άγιος Σουλανός, γιατί συμφωνεί φυσικά ο Γέροντας Σοφρόνιος με τις, αυτό μας παρουσιάζει ολόκληρη την ποιοτή αλλά και τις αντιλήψεις του Αγίου Σουλανού. Θα λέγαμε ότι όλο το πνεύμα της Εκκλησίας συνοψίζεται στην κατά Χριστόν αγάπη. Το λέει αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος, το λέει ο Χριστός. Το λέει η Εκκλησία. Λέει ο Χριστός ότι εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπη να έχετε αλήθεια. Το λέει ξεκάθαρα στον Κύριο. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, και καλοί χριστιανοί. Γιατί πάω στην Εκκλησία, γιατί νηστεύω, έτσι κτλ. Ναι, αλλά στην καθημερινή πράξη όμως τι γίνεται εκεί μετά. Φαίνεται η κατά Χριστόν αγάπη προς τους άλλους. Για να κρυφτούμε όλοι τώρα, να βάλουμε τον εαυτό μας πάνω στη ζυγαριά του Θεού, της Εκκλησίας και να κρυφτούμε, να δούμε εκεί πόσο ζυγίζουμε, εκεί θα φανεί πόσο ζυγίζει ο καθένας. Εάν είμαστε μέσα στην κατά Χριστόν αγάπη, στη ζωή, το πνεύμα μας συμφωνεί, η ζωή μας δηλαδή, η ιδιωτή μας, τότε είμαστε συμφωνεί. Εάν όχι, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον δρόμο μας. Να επαναπροσδιοριστούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, να πούμε κάτι πάει καλά. Εντάξει, εγώ τα πιστεύω, τα λέω κτλ. Τουλάχιστον να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Έστω και αν δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Τουλάχιστον όμως να είμαστε προς τα εκεί. Γιατί μπορεί, ας πούμε, κάποιος, δηλαδή για να φτάσει σε έναν προορισμό, ξεκινάω από το αγωγό, έτσι, και θέλω να πάω στο Ηράκλειο.
ξεκινάω με το πλοίο αυτό και πάω στο Ηράκλειο. Μάλλον εγώ κατευθύνω προ τη Θάσο, δεν νομίζω να φτάσω ποτέ στο Ηράκλειο. Πρέπει να έχω σωστό προσανατολισμό. Άρα δηλαδή έχει σημασία κανείς να έχει η πορεία στην οποία βαδίζει να στοχεύει προ τη σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά θα μου πείτε γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό προσπαθούμε κάθε στιγμή να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία. Για να γίνει αυτό ο προσδιορισμό μα ακόμη καλύτερο. Για να γίνει επιτυχής. Να ταιριάξουν την πηξίδα, ας το πούμε έτσι, σωστά, σύμφωνα με τον πολιτικό αστέρα, όπως λέγαμε κάποτε, στον προορισμό μας που είναι ο Χριστός. Μεμονωμένα τέκνα και μέλη της Εκκλησίας, που βαδίζουν προς αυτή την αγάπη, σκοντάφτουν, πέφτουν, διαπράττουν εγκλήματα, αλλά κατά βάθος η Εκκλησία γνωρίζει με το Άγιο Πνεύμα την αλήθεια της αγάπης του Χριστού. Και εκεί ακόμα που συναντά τη λέξη αγάπη, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, η Εκκλησία δεν απατάται από καμιά φιλοσοφία, από καμιά λαμπρή διδασκαλία. Η Εκκλησία δεν πλανάται ποτέ. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία δεν πλανάται. Μπορεί τα μέλη της Εκκλησίας να πλανώνουν. Πράγμα. Και αυτό τώρα, έτσι πραγματικά, να γράψει κανείς ένα βιβλίο και να γράψει τις πλάνες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Θα είναι πολύτομο βιβλίο που να γράψει. Πολύτομο. Μα θα μου πεις πώς γίνεται. Γίνεται. Όμως παρόλα αυτά, η Εκκλησία ως Εκκλησία, ως σώμα, γιατί, επειδή είναι Άγια η Εκκλησία, έχει το Άγιο Πνεύμα το οποίο την καθοδηγεί η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν πλανάται. Μπορεί τα μέλη της Εκκλησίας να πλανώνται. Και να πλανώνται και ας είναι όχι μόνο ας είμαστε εσείς και εγώ. Μπορεί να είναι, ας πούμε, αρχιερείς. Μπορεί να είναι πατριαρχαίοι. Και να πλανώνται. Αυτό δεν βλάπτει την Εκκλησία. Δεν μπορεί να βλάψει την Εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την Εκκλησία. Και μας έχει υποσχεθεί ότι και πει λάβω ου κατησχίσου συναχθείς. Ότι εγώ λέει με θυμόνιμη πάσα στα σημαίνα στη ζωή σημών έως τη συντελείας του αιώνα. Όπως υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα είναι μαζί μας. Και είναι με την Εκκλησία ο Χριστός και με τον καθένα φυσικά από εμάς. Όταν εμείς δεν κάνουμε πράγματα τα οποία αντιβαίνουν σε αυτά τα οποία λέει ο Χριστός. Άρα γι' αυτό λοιπόν το λέει αυτό ξεκάθαρα εδώ ο Γέροντας ο Φρόνιος, ότι μεμονωμένα λέει τέκνα της Εκκλησίας μπορεί να βαδίζουν όχι προς την αγάπη την οποία πρέπει, να σκοντάφτουν, να τέχουν, να διαπράττουν ακόμα και εγκλήματα. Να συναντάτε την αγάπη μέσα στην Εκκλησία, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο. Όχι από αυτό που λέει η Εκκλησία, και μήπως δεν υπάρχει αυτό. Όσοι, ας πούμε, άλλωστε εννοούμε τις αγάπες, δεν έχουν γίνει εγκλήματα από τους Λατίνους. Και μάλιστα εννοούμε τις αγάπες του Χριστού. Πήγαιναν, έπαιρναν την ευχή του Πάπα και ξεκινούσαν σταυροφορίες. Και εκεί σκορπούσαν το θάνατο, βιασμούς, εγκλήματα, λαιλασίες. Αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι λαιλάτισαν το Βυζάντιο, το κατέκτησαν και μετά ήρθαν και οι Τούρκοι, τα βρήκαν έτοιμα όλα. Και κατακτηθήκε και στους Τούρκους. Βέβαια, ξέρετε όμως τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Θεός, επί τούτου, ότι ο Θεός λέει κάθε στα πράγματα, τους ώστε να μείνουμε σκλάβοι στους Τούρκους. Αν είχαν, λέει, μείνει σκλάβοι στους κατοικούς, θα είχαμε φραγγέψει. Θα είχαμε χάσει εντελώς την πίστη μας. Τώρα όμως επειδή υπάρχει μεγάλη διαφορά, κακά τα ψέματα. Άλλο το Ισλάμ, άλλο ο χριστιανισμός. Είναι μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα. Εκεί καταφέραμε και αντέξαμε 400 χρόνια, 500 χρόνια. Και έτσι διαφυλάχτηκε η πίστη μας. Και έτσι ξαναγεννήθηκε μέσα από αυτό το υπόλογο εστωγένος, ξαναγεννήθηκε όχι μόνο το έθνος μας, χάριν της πίστεως, χάριν της πίστεως διαφυλάχτηκε και ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός διαφύλαξε την πίστη, αλλά η πίστη μετά διαφύλαξε τον ελληνισμό, όπως είχε χαθεί, αν δεν υπήρχε. Και δείτε, στα πέρατα της Οικουμένης, όπου υπήρχε ελληνισμός, όπου χάθηκε η πίστη, χάθηκε και ο ελληνισμός. Όπου έμεινε η πίστη ακέραια, εκεί υπάρχουν αιστείες ελληνισμού παντού, παγκοσμίως. Άρα λοιπόν η Εκκλησία δεν πλανάει, γιατί καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε ότι ο Μακάριος Γέροντας Σιλωνός, αληθινό τέκνο της Εκκλησίας, μας δείχνει μέσα από τις γραφές του το έσχατο και πιο αξιόπιστο κριτήριο της αλήθειας στην Εκκλησία, την καταχριστώ θεία αγάπη προς τους εχθρούς,
και την κατά Χριστώ ταπείνωση. Καταλήγει στο κεφαλαιάκι αυτό ο Αγίος, ο Γέροντας ο Φρόνιος. Και άλλωστε, βέβαια αυτά που γράφτηκαν τότε που γράφτηκαν, δεν είχε ακόμα γίνει η αγιοκατάταξη του Αγίου Σουλανού. Πλέον ο Άγιος Σουλανός θεωρείται και είναι ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Όμως, γι' αυτό λέει ακριβώς, πιστεύουμε λέει, ότι ο Μακάριος Γέροντας Σουλανός ήταν αληθινό τέκνο της Εκκλησίας, δηλαδή γνήσιο τέκνο, ότι αυτά τα οποία πίστευε ήταν αυτά τα οποία η Εκκλησία πιστεύει. Και μέσα από τις γραφές του βλέπουμε το πιο αξιόπιστο κριτήριο της ανοίγης στην Εκκλησία, που είναι η κατά Χριστώ θεία αγάπη προς τους εχθρούς και η κατά Χριστώ ταπείνωση. Πράγματι, το βλέπουμε και εμείς νομίζω σε όλη την... Γιατί φέτος, ας πούμε, χορευόμαστε προς το τέλος. Νομίζω είναι οι τελευταίες συναντήσεις που κάνουμε. Μάιος και μπροστά μου έχουμε Μάιο και Ιούνιο, βέβαια, που μου πείτε. Ωστόσο, είμαστε προς το τέλος. Και νομίζω ότι είδαμε μέχρι τώρα ότι αυτά είναι τα οποία πρεσβεύει ο Άγιος Σουλανός μέσα από όλες αυτές τις διδαχές του, όχι μόνο τις διδαχές του, αλλά και την ζωή την οποία έζησε. Η θεία αγάπη προς τους εχθρούς. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει χριστιανός ο οποίος να έχει μίσος προς τους εχθρούς του. Δεν γίνεται. Θεωρητικά και πρακτικά, να το πάρεις, δεν γίνεται. Και να συζητούμε με κάποιους και μερικές φορές πραγματικά δυσκολεύονται να το καταλάβουν. Και πρέπει να φτάσεις, ας πούμε, μερικές φορές σε ακραίες εκφράσεις για να το καταλάβουν. Και είναι οι ακραίες εκφράσεις. Του λέει, ας πούμε, ο πνευματικός, ότι παιδί μου, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Μα δεν μπορώ να κοινωνήσω, γιατί τι έκανα. Να, γιατί δεν συμφωνείς. Μα αυτός μου έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό σου έκανε. Αλλά εσύ όμως πρέπει να το συγχωρήσεις. Να κάνουμε. Αυτό είναι ο δρόμος τον οποίο ο Χριστός μας έδειξε. Όταν μας λέει αγάπη για τους εχθρούς, δεν είναι για τους Τούρκους. Όχι, είναι μακριά, εντάξει. Συγχωρούμε, δεν τους συγχωρούμε, εντάξει. Τώρα είναι. Όταν το βλέπεις κάποιον από μακριά, εννοεί τον άνθρωπο ο οποίος σε αδίκησε. Ο οποίος σε μισεί ενδεχομένως. Ο οποίος σε περιφρονεί, ο οποίος δεν σου μιλάει σωστά κλπ. Α, έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει. Θα προσπαθήσω τότε να το κάνω. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος τα καταφέρνει. Δεν τα καταφέρνει. Αλλά αυτό το πράγμα αλλοιώνει την ψυχή του. Γιατί όποιος δεν έχει, κατανοήσει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι η πεμπτουσία της χριστιανικής αλήθειας, δεν μπορεί να προχωρήσει κατά Χριστόν. Όταν όμως το κατανοήσει αυτό το πράγμα και το ζήσεις, το βιώσεις, τότε πραγματικά ζεις κατά Θεό. Εάν δηλαδή δεν μπορείς την θεία αγάπη προς τους εχθρούς να την βιώσεις, μην ψάχνεις μέσα στα βιβλία να βρεις άλλες αλήθειες. Αυτή είναι η βασική αλήθεια. Η αλήθεια δηλαδή της συγχωρητικότητας προς όλους τους ανθρώπους. Και αυτούς οι οποίοι σε έχουν αδικήσει και αυτούς οι οποίοι σε περιφρονούν. Και το δεύτερο, όπως πολύ σωστά το σημειώνει εδώ ο Γέροντας Σοφρόνιος, η κατά Χριστώ ταπείνωση. Ξέρετε μήπως κάποιον Άγιο ο οποίος να περηφανεύονταν, ο οποίος να κομπορημονούσε, ο οποίος να πρόβαλε τον εαυτό του και να αγίασε. Εγώ δεν ξέρω. Όλοι οι Άγιοι, που ξέρω εγώ, της Εκκλησίας, λέγανε για τον εαυτό τους ότι είναι ένα σκουπίδι. Ότι είναι οι τελευταίοι σε αξία από όλους τους ανθρώπους. Ότι όλοι οι άνθρωποι θα σωθούν και αυτοί δεν θα σωθούν. Λοιπόν, αυτό είναι αξία και δείγμα μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε και σαν τοποθέτηση, αλλά και σαν, σαν βίωμα, σαν ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο να το λέμε, αυτό που λέμε πριν, δεν είναι μόνο να το λέμε, είναι να το ζούμε αυτό. Να έχει διαποτίσει δηλαδή τη συνείδησή μας. Να μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό μέσα στη ζωή. Το θέμα δηλαδή της ταπεινώσεως. Και είδατε τώρα που είναι πρόσφατα τα γεγονότα του πάθους, πώς ο Χριστός στους μαθητές του προσπάθησε να περάσει το θέμα αυτό. Τη Μεγάλη Πέμπτη, πλένοντας τα πόδια των μαθητών του. Ποιος, αυτός ο διδάσκαλος, ο θεάνθρωπος, έβαλε τους μαθητές του στη σειρά και τους έπλυνε τα πόδια. Και κάποιοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό. Και ο Πέτρος του λέει: εγώ αποκλείεται. Δεν μου τα πλένεις με τίποτα. Εντάξει, όπως θέλεις. Δεν θα είσαι μαζί μου. Τι πράγμα δεν θα είμαι μαζί σου. Εντάξει, άμα δεν είμαι μαζί σου τότε. Πλήρε μου και τα πόδια και τα χέρια και το κεφάλι και όλο το σώμα.
δημιουργούς τον καταλάβει. Όταν όμως ο Χριστός τον έθεσε αμέσως αντιμέτωπο με τις συνέπειες του πράγματος αυτού, που είναι ο χωρισμός από τον Θεό, αυτό είναι η ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται, ας πούμε, αυτήν τη διδασκαλία των Χριστός που μας δίνει, τότε χωρίζεις τον εαυτό σου από τον Θεό. Και χωρίζω από τον εαυτό μου από τον Θεό είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν μπορείς να πάρεις να κοινωνήσεις. Πώς θα κοινωνήσεις το σώμα και, αίμα Χριστού, όταν εσύ δεν συμφωνείς με τη διδασκαλία του Χριστού? Ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι μερικές φορές για το πνευματικό αυτό να μπορέσει να το περάσει στον άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί μπροστά. Και ο οποίος νομίζει ότι τα πράγματα του τάξει στο μυαλό του τόσο ξεκάθαρα, τόσο έτσι αποφασιστικά, τόσο ωραία, τόσο αποφασιστικά. Δεν είναι έτσι όμως. Πολλά πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα και πρέπει να ξεμπερδευτούν. Μερικοί κακιώνουν κιόλας. Νομίζουν ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα πνεύμα αντιπαλότητες. Αλλά πρέπει όμως να τους δείξεις με υπομονή, με αγάπη, ότι αυτό είναι το συμφέρον τους, το πνευματικό. Αυτή είναι η μόνη, ο μόνος δρόμος αληθινός. Και φυσικά, εδώ η κατά Χριστόν ταπείνωση. Είδατε ότι επειδή τώρα είμαστε στην αναστάσιμη περίοδο, τι έπαθε ο Πέτρος λόγω αυτού του πράγματος. Πάλι ο Πέτρος, ο οποίος ήταν, θα πεις, ήταν ο μόνος ο Πέτρος, εντάξει. Και άλλοι ίσως να είχαν την νοοτροπία του Πέτρου, αλλά έτυχε ο Πέτρος λόγω του χαρακτήρα του οποίου είχε, που ήταν έτσι εξωστρεφής, εκδήλωνε αμέσως αυτό που είχε μέσα στην ψυχή του. Όταν, ας πούμε, ο Χριστός τους έλεγε ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Και έγινε μετά στην κομιθία εκεί πέρα. Έλεγε εγώ. Και ο Πέτρος πετάει και αν όλοι λέει συγκαταλείψουν, εγώ αποκλείεται. Μην είσαι τόσο σίγουρος, Πέτρο, μην είσαι τόσο σίγουρος, γιατί εγώ σου λέω ότι σήμερα και όλες τρεις φορές θα μαρνηθείς. Και μετά θα ακούσει και το πετεινό και εκεί που θα ακούσει το πετεινό. Θυμήσουμε. Και όντως, σε λίγο, συνελήφθη ο Χριστός, συνελήφθη ο αρχιερέως, τον αρνείται και μάλιστα δεν τον αρνείται. Ενώ τον αρνείται ως δικαστού που να κινδύνεται, ας πούμε, η ζωή του, το κεφάλι του, λέει, μια επιδέκεια ήταν εκεί πέρα. Του λέει, ναι, και εσύ δεν σου λέω, εγώ, στα καλά σου. Και μετά από λίγο πάλι, και Κυρίκου ο Πετεινός. Θυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο του Κυρίου και βγήκε έξω, λέει, και έκλασε την πρόσφυγα. Μετά τι όνειρε. Γιατί πρόδωσε το διδάσκαλο? Γιατί πυροφανεύτηκε? Δεν πορεύτηκε με βάση την κατά Χριστό ταπείνωση. Και φυσικά μετά, γι' αυτό ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο εκεί πέρα των μυροφόρων που είπε ο Άγγελος Κυρίου να πάτε λέει στους μαθητές και να τους πείτε τα καθέκαστα, αυτό και αυτό. Και στον Πέτρο. Και στον Πέτρο λέει. Το αυτό το παίρνουν οι καθολικοί, μπορεί να πούνε ορίστε ο Πέτρος, κοιτάξτε τον Πέτρο, τον ξεχωρίζει, άρα είναι παραπάνω. Δεν μπορεί, δεν ξέρει τι καταλαβαίνει ο άμα το Ευαγγέλιο παίρνει και το ερμηνεύει όπως εσύ θέλει, γι' αυτό το Ευαγγέλιο δεν ερμηνεύεται πρόταση-πρόταση, είναι ένα σύνολο. Πρέπει το ένα να συγκρίνεται το κάθε γεγονός με τα υπόλοιπα. Δεν είναι τίποτα έτσι ξεκομμένο. Άμα παίρνει ξεκομμένες προτάσεις και φράσεις, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να πείτε λοιπόν και στον Πέτρο, να μην ανησυχεί, σαν να λέει δηλαδή, ότι και αυτό. Και θα βρεθεί τρόπο να αποκατασταθεί. Και όπως βρήκε τρόπο ο Χριστός και τον αποκατέστησε ενώπιον των υπολείπων μαθητών και αποστόλων, βάζοντάς τον να κάνει την τριπλή εκείνη ομολογία δημόσια. Με αγαπάς, λέει, παραπάνω από τους άλλους. Κατάπιε τη γλώσσα του ο Πέτρος. Λέει, παραπάνω. Δεύτερη φορά πάλι. Φιλίζει με, λέει, Πέτρο, πάλι. Τρίτη φορά. Δεν του κατάλαβε ο Πέτρος, πάλι δεν του κατάλαβε. Γιατί, λέει, με βάζεις αυτό το πράγμα. Με έχει κάνει ρεζίλη, δηλαδή, μου το έπεισε μια φορά, μου το έπεισε δεύτερη φορά, μου το ξαναλέει τρίτη φορά. Αν με κάνει σε ρεζίλη μπροστά σε όλους, τι θα το κάνω εγώ μετά. Ούτε μαθητής, ούτε απόστολος. Δι' αυτού του τρόπου όμως, τον αποκαθιστά, δεν είναι μόνο η ταπείνωση, είναι ότι είναι ο κανόνας τον οποίο παίρνει για την τριπλή άρνηση. Τριπλή άρνηση, αλλά και τριπλή δημόσια ομολογία. Και αποκαθίσταται στο αποστολικό αξίωμα. Πολλές φορές αυτό ο Χριστός μας το κάνει ο Θεός και εμάς. Τι του καταλαβαίνουμε. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα και λέμε τώρα γιατί θέλουμε. Αν όμως ανατρέψουμε στο παρελθόν, θα δούμε τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας, τις αρνήσεις μας και θα πούμε, να είδες, γι' αυτό έγινε. Γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα το καταλαβαίνω. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Όπως ο Πέτρος. Έτσι λειτουργεί νομοτελειακά το σχέδιο του Θεού. Ο πνευματικός νόμος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε
σε επιφυλακή διαρκώς. Ας μείνουμε στο πρώτο κομμάτι σε αυτό, πάμε λίγο και στο δεύτερο. Πάμε και στη σελίδα 377, όσοι παρακολουθείτε. Να δούμε λίγο από ένα κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι καθόλου άσχητο εδώ μετά που λέμε, το αντίθετο μάλιστα, διότι είναι το κομμάτι της ταπείνωσης. Ακριβώς, δηλαδή κάνουμε εδώ μια πρακτική εφαρμογή, αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι είναι η κατά Χριστόν αγάπη και η κατά Χριστόν ταπείνωση. Και έλεγε την προηγούμενη φορά, γιατί αξίζει αυτό να το πω, σαν σύνδεση με τα προηγούμενα, έλεγε ο Άγιος Ιωάννος ότι μέσα το κυκλοφορήσαμε και στο διαδίκτυο αυτό όσοι παρακολουθείτε εκεί στην, σε μια ομάδα που έχουμε συναξάρει. Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να εισέλθει στον δρόμο της πίστης. Αν πολλές φορές δυσκολευόμαστε στην πνευματική ζωή, αν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πράγματα, δεν είναι γιατί αυτά που στην πραγματικότητα είναι δύσκολα, αλλά γιατί εμείς προβάλλουμε το εγώ μας. Όσο ο άνθρωπος ανοίξτε ένα παράθυρο, δεν ότι έχει ζεστέψει, ανοίξτε ένα παράθυρο πίσω, αν θέλετε. Α, ευχαριστώ. Γιατί έχει γυριστεί μας τα ζήτη τώρα και έχει ζεστέψει. Όσο ο άνθρωπος προβάλλει τον εαυτό του, προβάλλει το εγώ του, τόσο αυτό το πράγμα εξασθενίζει τη διδασκαλία του Χριστού, τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Όσο ο άνθρωπος ταπεινώνει τον εαυτό του, τόσο κυριαρχεί μέσα στην ψυχή του η παρουσία του Θεού. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, διότι ο Χριστός μας έδωσε ελευθερία. Και στα πλαίσια αυτής της ελευθερίας έχει δύναμη και η αυτενέργεια του ανθρώπου. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να συμμαζευτεί από μόνος του, να αυτοπεριοριστεί και να μπορέσει να ενεργήσει η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν ενεργεί αυτόνομα και δικτατορικά και ισοπεδωτικά. Όχι. Αυτή είναι η μεγαλοσύνη του Θεού μας, ότι λειτουργεί. Είναι ελευθερία. Επελευθερία εκτίθεται, λέει ο Απόστολος Παύλου. Είστε ελεύθεροι. Αλλιώς δεν θα ήμασταν άνθρωποι, θα ήμασταν πρόβατα. Θα μας έλεγε πάτε όλοι από εδώ, πάτε όλοι από εκεί, κάντε όλοι τούτε, κάντε όλοι το άλλο. Όχι. Μας λέει τι θέλει από εμάς και από εκεί μετά ο καθένας προσπαθεί, τον καταδύναμη, να συμμαζέψει το εγώ του, τον εαυτό του και να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Αλλά αυτό είναι ο δρόμος. Αλλά αυτό είναι ο δρόμος. Εμείς πρέπει να τον επιλέξουμε. Γιατί μερικές φορές λέμε. Έρχονται και κάποιοι που είναι, δεν είναι τόσο σχετικοί απ' έξω απ' έξω και λένε: μα καλά, δεν λέει ο Χριστός, δεν λέει ή τι θέλει ο οποίος σου μου ετοίμει. Ή τι θέλει, άμα θέλει, λέει κανένας. Άμα θέλει, εγώ δεν θέλω. Άμα θέλει, κανένας λέει: ασέρετε, άμα θέλει, ναι. Ναι, σου το λέει ή τι θέλει, αλλά όποιος δεν θέλει, ότι σου λέει πας κατά διαόλου. Άμα αν δεν πας κατά Χριστού, θα πας κατά διαόλου. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος. Εάν δεν πας, ας πούμε, στον δρόμο της σωτηρίας, θα πας στον δρόμο. Αυτό θα πάει στον κρεμό. Να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά σε τελική ανάλυση είναι και το συμφέρον σου. Αυτό είναι το συμφέρον σου. Η σωτηρία, η αιώνια ζωή. Γι' αυτό είναι ο Χριστός στον κόσμο. Λέει λοιπόν εδώ για τους απίστους, είδατε, θυμάστε την προηγούμενη φορά όσοι ήσασταν, στον άπιστο λέει: δίνω αυτή τη συμβουλή. Ας πει, Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με. Και θα σε υπηρετήσω με όλη την καρδιά μου και με όλη την ψυχή μου. Και τότε λέει ο Κύριος οπωσδήποτε θα φωτίσει μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν πολλοί που έρχονται και λένε εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λένε. Δεν τα καταλαβαίνω. Εντάξει, τα ακούω, καλούτσικα μου ακούγονται, αλλά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ωραία, δεν τα καταλαβαίνεις. Σκέψου ότι υπάρχει Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, είναι επανάλαθος και εμπιστέψου τον λίγο. Πες του, σε τελική ανάλυση, με ερωτηματικό. Εμπιστέψου τον ερωτηματικό. Πες, Κύριε, αν υπάρχει, φώτισέ με και εγώ από εκεί και μετά. Αυτό τι έννοια έχει. Έννοια έχει ότι χωρίς να το καταλάβεις, προκαταβολικά, προσπαθείς να ακολουθήσεις έστω εν μέρη τον δρόμο του Θεού, που είναι ο δρόμος της ταπεινώσεως. Είναι μια ταπεινή σκέψη. Είναι ένας ταπεινός δρόμος. Διότι ακόμα και αν είσαι μέσα στην Εκκλησία, αν δεν ακολουθήσεις αυτόν τον ταπεινό δρόμο, δεν θα βοηθηθείς. Και πολλοί άνθρωποι είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν βοηθούνται. Γι' αυτό άλλοι άνθρωποι που μπορούν να είναι εκτός Εκκλησίας και όμως βοηθούνται περισσότερο. Πάμε λοιπόν λίγο πιο κάτω τώρα.
έχουμε σήμερα με τα ηλεκτρονικά και στην εκκλησία, δεν ξέρω αν ήσασταν, ένα διάστημα είχαμε χάσει εντελώς τον ήχο. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ένα φοβερό πειρασμό. Το αντιληφθήκατε? Ναι. Χάσαμε εντελώς τον ήχο. Εκεί που ήταν ανοιχτά δηλαδή όλα, τα ηχεία, τα μεγάφωνα κτλ., δεν είχαμε ήχο. Κατά παράδοξο τρόπο. Τέλος πάντων. Τι να πάθω. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να έχει ειρήνη στην ψυχή και το σώμα? Και λέει, απαντά ο ίδιος ο Άγιος Ουρανός, πρέπει να αγαπά όλους τους ανθρώπους, όπως τον εαυτό του, και να είναι κάθε ώρα έτοιμος για το θάνατο. Απλά πράγματα, λέω. Όταν η ψυχή θυμάται το θάνατο, ταπεινώνεται και παραδίδεται ολόκληρη στο θέλημα του Θεού και επιθυμεί να έχει ειρήνη με όλους και να τους αγαπά όλους. Βλέπετε ότι εδώ ακριβώς έγκυται και το γεγονός αυτό, το ρητό του Αγίου Σουλάνου, που συχνά το λέμε, και είναι, θα λέγαμε, το χαρακτηριστικό το δικό του, προς το εφήβρι, ας το πούμε έτσι, είναι πατέντα δική του, έχει τον νου στον Άδη και μην απερπίζεις. Το λέει ο Άγιος Σουλάνος. Έχει τον νου στον Άδη και μην απερπίζεις. Δηλαδή, τι σημαίνει έχει τον νου στον Άδη? Έχει τον νου σου ότι εσύ είσαι για την αιώνια καταδίκη. Δεν αξίζεις δηλαδή κάτι, δεν έχεις κάτι δηλαδή που είναι άξιο της αιωνιότητας, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν πρόκειται να χαθείς. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί είσαι στα χέρια του Πανάγαθου και Παντοδύναμου Θεού. Είναι απλό. Δεν σωζόμαστε από τον εαυτό μας, αλλά σωζόμαστε από τον Σωτήρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό όποιος δεν το καταλάβει θα ταλαιπωρείται στη ζωή του. Όποιος δεν καταλάβει αυτό το πράγμα και προσπαθεί δηλαδή να σώσει μόνος του τον εαυτό του. Πολλές φορές γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Δεν έρχονται άνθρωποι, και άλλοι το έχουν πει αυτό, που είναι έτσι πολύ στρεσαρισμένοι, δυσκολεμένοι, με άγχος, με κατάθλιψη. Σου λέω ρίδεμα. Δεν λέω ρίδεμα. Εσύ μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, αγωνίζεσαι, δεν λέω αγωνίζεσαι. Παίρνει τηλέφωνα, ξοδεύει χρήματα, ψυχική διάθεση κτλ. Αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί μετά τι γίνεται? Φτάσει στα όρια σου. Θα πεθάνει, θα κάνει. Έχει φτάσει στα όρια σου. Αλλά υπάρχει και Θεός όμως. Αδελφέ, υπάρχει και Θεός. Ας αφήσουμε και σε αυτό να κάνει κάτι. Και αυτό το πιο πραγματάκι δεν είναι να πάρει το άλλο. Ναι, λέει, τώρα που το λέει, ναι. Τα έχει αναλάβει εσύ όλα, τα φορτώθηκε όλα εσύ στην πλάτη σου. Ενώ υπάρχει ο Θεός. Φυσικά και θέλει ο Θεός κάτι να κάνουμε κι εμείς, βεβαίως. Να πουλήσουμε το δαχτυλάκι μας. Λέγανε και οι αρχαίοι στην Αθηνά και χειρακίνη. Αυτό ακριβώς. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος αυτό το πολύ ωραίο διατυπωμένο, ότι αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν το κάνει ο Θεός. Ωραία, σύμφωνο. Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτό που δεν μπορεί να κάνει, στέλνω. Μέχρι εδώ, δεν μπορώ. Από εδώ και πέρα τα αφήνω στα χέρια σου. Τελείως. Την υπόθεσή μου, την αρρώστια μου, το παιδί μου, ξέρω εγώ, τη σύντροφό μου, τον σύντροφό μου, όλα τα πάνω. Και μόλις το πεις αυτό, ειρηνεύει η ψυχή σου, γαλινεύει η ψυχή σου. Αυτός είναι ο δρόμος. Πολλές φορές και ο πειρασμός έρχεται και μας αναστατώνει μέσω καλών πραγμάτων, όχι κακών πραγμάτων. Γιατί ένας που είναι αγαθός δεν θα πέσει εύκολα στην αμαρτία. Έρχεται και σου λέει, δηλαδή, προσπάθησε περισσότερο. Τρέξε, κάνε, μην κάθεσαι, αυτό δεν δηλαδή, υπάρχει. Σε βάζει δηλαδή φυτίλια. Ο διάβολος σε βάζει φυτίλια. Από καλοσύνη τα έκανε. Όχι. Μέχρι ένα σημείο είναι όλα αυτά. Έκανα αυτό που μπορούσα, αυτό που έπρεπε. Τελείωσε. Από εκεί μετά εμπιστεύομαι τη βοήθεια και τη χάρη του. Αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό, που όσο και αν απλό ακούγεται ο έστω το λένε, όμως πολλοί άνθρωποι, σας λέω, πνίγονται σε μια κουτελά νερό. Και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν σε ό,τι σου εκείνη κρίμα. Διότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτό δηλαδή που είχαν φτάσει και οι Άγιοι, να ζούμε τον χριστιανισμό και να τον γλεντούμε. Έτσι να το ζούμε τον χριστιανισμό, όχι να υποφέρουμε. Δεν υπάρχει λόγο να υποφέρουμε. Να περνάμε καλά. Αυτό είναι το νόημα του πράγματος. Ναι. Καταλαβαίνεις διότι φτάνεις σε ένα διέξοδο. Φτάνεις σε ένα διέξοδο και λες, τι γίνεται, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Και αισθάνεσαι τον εαυτό σου να σταγκαλίζεται. Αν δεν υπάρχει λόγος να φτάσεις σε αυτό το σημείο,
Διότι όταν χάνεις ένα διέξοδο, ίσα ίσα τότε υπάρχει μια ευκαιρία για να ενεργήσει ο Θεός. Και να ενεργήσει ο Θεός είτε με τον κλασικό τρόπο να συνταχθεί δηλαδή με τη δική σου προσπάθεια και βοήθεια, είτε με το θαύμα. Πόσοι άνθρωποι καθημερινά λένε ότι έφτασαν σε ένα σημείο και από εκεί και μετά είδαν το θαύμα. Πώς θα δούμε το θαύμα όταν εμείς συνέχεια προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε και αγωνιζόμαστε. Βεβαίως υπάρχει και το θαύμα. Υπάρχει και το θαύμα, βεβαίως. Ναι, αλλά να αφήσουμε το Θεό να το κάνει το θαύμα όμως. Πώς θα γίνει, δεν το κάνουμε εμείς το θαύμα. Εμείς θα φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Και σας λέω ότι πολλοί άνθρωποι πραγματικά ταλαιπωρούνται και καταφύγονται στη ζωή επειδή δεν έχουν καταλάβει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα, εδώ βέβαια, έτσι πως το λέει εδώ, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και το γεγονός. Συνοψίζει δηλαδή σαν φιλοσοφία ζωής, το λέει εδώ ο Άγιος Ουρανός, ότι αγαπάς τους ανθρώπους και να είσαι κάθε ώρα έτοιμος για το θάνατο. Αυτό βέβαια έχει πολύ μεγάλο βάθος. Τι να πούμε τώρα εδώ. Και η αρχαία όμως ελληνική φιλοσοφία είχε ανακαλύψει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και ο μαθητής του Φίλιππος και ο Αλέξανδρος που είχε διατάξει έναν υπηρέτη να έρχεται καθημερινά και να του λέει... Θυμίζει. Να του θυμίζει. Να του θυμίζει. Βασιλέ, μεν ίσο ότι θνητός είναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Φίλιππος νομίζω, ο πατέρας του. Ναι. Ο Αλέξανδρος ήταν. Φίλιππος νομίζω και ήταν και οι δύο θα ήταν. Αν το είχε Φίλιππος θα το είχε και ο Αλέξανδρος. Δεν υπάρχει κάποιος. Ναι, γιατί ο Αλέξανδρος ήταν πιο προχωρημένος. Είχε σπουδάσει, στον Αριστοτέλη είχε σπουδάσει. Και πολύ μεγάλη εταιρεία. Ο Αλέξανδρος. Το έδειξε, το πέδειξε η ζωή του βέβαια. Λέει, βασιλεύ, με μίσο ότι θνητός είναι. Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή τότε που οι βασιλείς είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου, επένδυσε όλους τους ειδικούς τους. Τίποτε, κάτι άμα τους ξύνιζε κάτι, μπορεί να σε καλούσαν, τι να σε καλούσαν, να μην σε καλούσαν καθόλου. Και ξαφνικά να εξαφανιζόσουν από προσώπου γης. Να εξαφανιζόσουν έτσι απλά. Και κανείς ούτε θα τα αναζητούσε, ούτε και λόγο θα ζητούσε από κάποιον. Είχαν δικαίωμα ζωής και θανάτου. Και όμως είχε ανακαλύψει ότι η φιλοσοφία του θανάτου είναι η μεγαλύτερη φιλοσοφία της ζωής. Και του έλεγε η βασιλιά, θυμίσου ότι είσαι θνητός, ότι άλλο θα πεθάνεις κι εσύ. Και τα συγκρατούσε τον εαυτό του για αυτόν τον τρόπο. Το να συμπεριφέρεται δηλαδή με τρόπο αυταρχικό και διχοτολικό απέναντι στους άλλους. Και φυσικά και η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο γεγονός αυτό, το θανάτου. Που εκεί στην Σοφία Σιράκ που λέει ότι να θυμάστε τα έσχατά σου και δεν πρόκειται να αμαρτήσεις, λέει στον αιώνα. Εάν θυμάστε τα έσχατά σου, δεν πρόκειται να αμαρτήσεις, λέει στον αιώνα. Να θυμάστε δηλαδή τη στιγμή του θανάτου. Της κρίσεως. Ότι θα δώσουμε λόγο. Και αυτό βέβαια είναι, είναι φιλοσοφία ζωής για τον χριστιανό. Αυτό το πράγμα είναι φιλοσοφία ζωής. Δεν είναι δηλαδή, δεν ανήκουμε εμείς στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που λένε ότι πέθανε κάποιος, είπα ξύλο, λέει. Είπα ξύλο. Εξορχίζουν δηλαδή το κακό που με τέτοια σπουδαία. Το λεμονικό είναι, δεν είναι το λεμονικό. Είπα ξύλο. Όχι, δεν είναι ψυχολογικό. Αποφυγή της έτσι, αλλά... Άγνοια. Όπως και, ναι, άγνοια και φόβος. Εμείς δεν έχουμε κανένα φόβο. Διότι εμείς έχουμε... Πίστη. Πίστη και έχουμε συνήγορο. Τον ίδιο τον Κύριο στη στιγμή εκείνη του θανάτου μας. Ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μας ευωδώσει τον δρόμο για την αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν αγάπη προς όλους τους ανθρώπους και ετοιμότητα για την ώρα του θανάτου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε σαν φιλοσοφία ζωής και να το έχουμε εντάξει μέσα στη δική μας προσωπική φιλοσοφία και ζωή. Όταν έρθει στην ψυχή η ειρήνη του Χριστού, λέει πιο κάτω ο Άγιος Λεωνός, τότε είναι ευχαριστημένη να κάθεται όπως ο Υιός στην κοπριά και χαίρεται που λέει τους άλλους δοξασμένους και η ίδια είναι η πιο ασήμαντη από όλους. Το μυστήριο της κατά Χριστόν ταπεινώσεως είναι μεγάλο και άρρητο. Η ψυχή που αγαπά
επιθυμεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά παρά για τον εαυτό της. Και χαίρεται να βλέπει τους άλλους να είναι πιο ευτυχισμένοι από την ίδια και θλίβεται όταν τους βλέπει να βασανίζονται. Ω, προσευχηθείτε για μένα όλοι οι Άγιοι και όλοι οι λαοί να έχετε σε μένα η Αγία κατά Χριστόν ταπείνωση. Ποιος του λέει αυτό, του λέει Αρισιλόνο. Βλέπετε ότι ο Άγιος, ας πούμε, προσεύχεται για να είναι ταπεινός. Για να έρθει κατά Χριστόν ταπείνωση στην ψυχή του ως δώρο. Όχι, ας πούμε, ως αποτέλεσμα της δικής του προσωπικής προσπάθειας και ενέργειας. Παρότι φυσικά αυτός κατά άνθρωπον θα κάνει αυτό που πρέπει, έτσι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το ένα δεν ανέβει το άλλο. Αλλά όμως, όπως και να έχει το πράγμα, πάντοτε εμείς τον ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Πάντοτε. Και αυτό όχι μόνο για λόγους ότι ο Θεός μπορεί να μας δώσει κάτι παραπάνω, αυτό είναι βέβαιο άλλωστε, αλλά και για λόγους προσωπικής ταπεινώσεως. Διότι αν υποτεθεί ότι εμείς κάτι πετυχαίνουμε και έχουμε μέσα στη συνείδησή μας ότι το πετύχαμε μετά από σκληρό αγώνα ή προσπάθεια κτλ., αυτό δεν είναι να μας ωφελήσει, μπορεί να μας βλάψει. Γιατί θα μας οδηγήσει αντί στην ταπείνωση, στην υπερηφάνεια και την έπαρση. Οπότε τι κερδίσαμε. Βάλαμε δηλαδή ένα φίδι στον κόρφο μας. Και σε αυτές τις καταστάσεις, όπως καταλαβαίνετε πολλές φορές, βοηθάει και ο διάβολος. Σιγουρτάει. Σε βοηθάει προς την αρετή. Είναι περιπτώσεις που ο διάβολος σε βοηθάει στην αρετή. Θα πεις, μπορεί ο διάβολος να βοηθήσει στην αρετή, βεβαίως. Αποσύρονται οι πειρασμοί. Και ξαφνικά εκεί που εσύ, ας πούμε, είχες χίλιους μύριους πειρασμούς, τώρα λες, έχω νικήσει. Έχω νικήσει, λες, έχω νικήσει. Άρα έχω ανέβει πνευματικά. Και σου παίρνουν και κάτι ιδέες μετά, έτσι. Θεός να φυλάει από τέτοιες ιδέες. Ότι μπορεί να έχεις ακουμπήσει και την αγιότητα. Ενώ όταν, ας πούμε, είσαι προσγειωμένος, όταν ζητάς τη βοήθεια του Θεού, έτσι ταπεινά και απλά, φτάνεις στο σημείο να λες, όλοι προσευχηθείτε για μένα όλοι οι Άγιοι και όλοι οι λαοί, λέει, να έρθει σε μένα η Αγία κατά Χριστόν ταπείνωση. Ζητάει δηλαδή από εμάς να προσευχηθούμε γι' αυτό. Όταν λοιπόν έρθει στην ψυχή του ανθρώπου η ειρήνη του Χριστού, τότε λέει ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος και χαίρεται με το να βλέπει τους άλλους να προοδεύουν. Να το πούμε έτσι πιο απλά. Δηλαδή, τι σημαίνει όταν έρθει η ειρήνη στην ψυχή του ανθρώπου, τις προϋποθέσεις μας έλεγε ο προηγουμένως. Ότι ο άνθρωπος αγαπά τους άλλους ανθρώπους, αγαπά όλους τους ανθρώπους και είναι έτοιμος φυσικά για την αναχώρησή του. Όταν εγώ τώρα είμαι έτοιμος για την αναχώρησή του, τώρα με ενδιαφέρει ένα αν ο άλλος, ας το πούμε έτσι, κερδίσει, ας πούμε, και ένα λαχείο, ας πούμε, στη ζωή του. Τι θα πω, γιατί το κέρδισα εγώ. Όταν εγώ φεύγω, τι θα πάρω μαζί μου. Αφού θα φύγω αύριο, θα τι θα κάνω. Προσωρινή είναι η αξία του. Μακάρι ο άνθρωπος να προοδεύει, μακάρι να κερδίσει και ένα σπίτι καινούριο, ας το πούμε έτσι, να έχει και ένα καινούριο αυτοκίνητο και να ευτυχίσει και όχι κλπ. Χαίρομαι, πραγματικά όλοι άλλοι. Και όμως βλέπετε πολλές φορές ασχολούμαστε με αυτά. Όλοι, ας το πούμε, έχω και εγώ δεν έχω. Μας πιάνει, ας πούμε, η μιζέρια, μας πιάνει η ζήλια, μας πιάνει η κακομοιριά. Έτσι. Και ενώ υπάρχουν, και συγκρίνουμε πάντα με τους καλύτερους. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λιγότερα από εμάς. Εμείς πάντα συγκρίνουμε τους καλύτερους. Εγώ δηλαδή πρέπει να είμαι πάνω από όλους. Καλύτερος από όλους. Να έχω περισσότερες απολαύες από όλους. Να έχω μεγαλύτερη επιτυχία από όλους. Ο άνθρωπος όμως του Θεού, όταν έχει την ειρήνη μέσα στην ψυχή του, όλους τους βλέπει και όλους τους χαίρεται. Και για όλους εύχεται. Και όχι μόνο αυτό, λέει η ψυχή που αγαπά, επιθυμεί για κάθε άνθρωπο περισσότερα αγαθά παρά για τον εαυτό της. Και χαίρεται να βλέπει τους άλλους να είναι πιο ευτυχισμένοι από την ίδια και θλίβεται όταν τους βλέπει να βασανίζουν. Και βλέπετε και αυτό, ας το πούμε έτσι, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ένα κριτήριο. Βλέπετε, ας πούμε, πώς οι άλλοι σκέφτονταν και πώς έπρεπε. Έβλεπες, ας πούμε, ότι δεν κρατούσαν, ας πούμε, τίποτα για τον εαυτό τους. Και ήταν, ας πούμε, έτοιμοι όλα να τα παροχωρήσουν στους άλλους. Το έχω στο νου μου τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, που έτσι μελετούν αυτήν την περίοδο. Που λέει ότι και αυτός ήταν μια πραγματικά αγία ψυχή που τα έδινε όλα. Τα έδινε όλα στους άλλους. Και πρέπει να δοξάζουμε πραγματικά τον Θεό, διότι μας αξίωσε να γνωρίσουμε τέτοιους ανθρώπους. Και τους γνωρίζουμε φυσικά μέσα από την
μελέτη για τις διδαχές τους, έστω και αν δεν τον γνωρίσαμε τόσο προσωπικά, διότι ήταν άνθρωποι που έζησαν στις μέρες μας και έκαναν πράξη και εφαρμογή του Ευαγγέλου στις μέρες μας. Γιατί υπάρχουν και αυτοί, άλλη μια πλάνη, σημειώστε γιατί να τη βάλουμε στον γύρο, που λέγαμε προηγουμένως, που λένε ότι καλούν το Ευαγγέλιο, αλλά το καιρό εκείνο λέει. Όχι για τώρα. Τώρα, ας πούμε, άλλαξαν οι εποχές. Δεν είναι οι εποχές τώρα σήμερα. Τώρα δεν άλλαξαν τα πράγματα. Δεν είναι, ας πούμε, σφάξα μαλλιά να γεια σου που λέγαμε κάποτε. Τώρα πρέπει, ας πούμε, να πάρεις, σηκώσεις το σημαίο, το πούμε έτσι, και να προχωρήσεις μπροστά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πας με το σταυρό στο χέρι. Δεν αλλάζει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός λέει χθες και σήμερα ο αυτός και στους αιώνας. Λέει η γραφή, λέει ο Χριστός του Παύλου. Και τι Χριστός θα ήταν αυτός, εάν έλεγε κάποια πράγματα, το οποίο θα είχαν ημερομηνία λήξεως. Όχι μόνο δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, αλλά λέει ο Χριστός ξεκάθαρα εδώ στο Ευαγγέλιο. Ότι αυτός ο οποίος θα αλλάξει και ένα γράμμα και ένα κόμμα ακόμα μέσα στο Ευαγγέλιο, ελάχιστος πληθύσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως να ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας πληθύσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τι λέει ο Χριστός. Ως να ποιήσει και διδάξει. Αυτός που θα πράξει πρώτα και θα διδάξει. Θυμάστε τι λέγαμε προηγουμένως. Λέγαμε για την πράξη και για τη θεωρία μέσα στην Εκκλησία. Λέγαμε για την εφαρμογή, για τη ζωή και για τη φιλοσοφία. Και είπαμε κάποια στιγμή ότι η μεγαλύτερη αξία έχει η ζωή και η πράξη και το βίωμα παρά η φιλοσοφία. Έχει σημασία πώς ζει κανένας τον χριστιανισμό. Όχι τι λέγεται τον χριστιανισμό. Γιατί τι λέει μπορεί να κάνει και κάποιο λάθος κτλ. Και μετά να το διορθώσει. Αλλά το βίωμα όμως πολύ δύσκολα διορθώνεται όταν κανένας ζει με λάθος τρόπο. Ως να ποιήσει και διδάξει λοιπόν, λέει ο Χριστός, ούτως μένας πληθύσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε πώς τα πράγματα δένουν και είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει και ο Άγιος Ιουλιανός, όπως τα είπε ο Χριστός, όπως τα λέει το Ευαγγέλιο, όπως τα λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Γιατί δεν αναφερόμαστε στο Ευαγγέλιο μόνος. Ο λόγος που αναφερόμαστε στο Ευαγγέλιο σήμερα πολλές φορές είναι γιατί ακριβώς σήμερα είναι όλα καταγεγραμμένα και η παράδοση της Εκκλησίας και το Ευαγγέλιο που είναι γραμμένα και δεν αλλάζουν. Ας μείνουμε σε αυτά, για να μην λίγο χρόνο και για εσά για ερωτήσει, γιατί ο χρόνο λοιπόν τελείωσε. Έχουμε όμω χρόνο να θέλετε κάποια θέματα να τα συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε σε αυτού που δεν γνώρισαν τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία, και εγώ αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει τον χριστιανισμό, είναι σε άλλες θρησκείες, αλλά έχουν μια καλή διάθεση. Ο Θεός, ας πούμε, βρίσκει τον τρόπο να γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει την αλήθεια. Βεβαίως, μπορεί ο Θεός μέσα από τη συνείδησή τους να μιλήσει μέσα στη συνείδησή τους, και αν ακόμα δεν είναι χριστιανοί, όμως ο τρόπος με τον οποίο ζουν να είναι χριστιανικός. Όπως έχουμε τέτοια παραδείγματα. Και έτσι βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που λέμε να πει καλός άνθρωπος. Παρότι αυτός, ας πούμε, δεν είχε εμπειρία, δεν έζησε μέσα σε παραδοσιακό χριστιανικό περιβάλλον κτλ. Άλλωστε, γιατί ήρθε πρόσφατα και μία έτσι ψυχή, που είχε κάποιο άνθρωπο ίσως μέσα στην οικογένεια που έπασχε, υπόφερε κτλ. Και μου λέει, μα πώς τι θα γίνει, λέει, θα χαθεί λέει αυτή η ψυχή κτλ. Λέω, μην φοβάσαι, δεν θα χαθεί. Δεν χάνεται αυτή η ψυχή. Δεν πρόκειται να χαθεί. Μα λέει ο Χριστός, λέει, στο Χριστό ανήκει η κρίση. Η κρίση ανήκει στο Χριστό. Και αυτό θα αποδοθεί την τελευταία στιγμή. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι θέτουν τέρμα στη ζωή τους, γιατί υπάρχουν μερικοί χριστιανοί που λένε ότι α, πώς τελείωσε, έχεις τέρμα στη ζωή του, να μην δάσκουμε λέει το όνομά του. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρεξηγημένη άποψη, η οποία κυκλοφορεί προς αυτά τα ραδιοαντίλατα πολλά έτσι που κυκλοφορούν, έτσι και αυτό. Φυσικά και αν δίνουν το όνομά του, δεν είναι αποκομμένο μέρος της Εκκλησίας. Το ότι η Εκκλησία εφαρμόζει, για παράδειγμα, δεν διαβάζει την εκρόσιμη ακολουθία σε ανθρώπους οι οποίοι. Αυτό το κάνει για κανόνα ευεργεσίας προς τους ανθρώπους. Δεν το κάνει για τιμωρία ή δεν το κάνει για ανθρώπους επειδή είναι καταδικασμένοι. Διότι όταν θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός ενώπιον του Θεού, θα μπορεί να πει αν μη τι άλλο, ναι, μεν εγώ έκανα αυτό που έκανα, αλλά να και η Εκκλησία δεν μου διάβασε, ας πούμε, την κηδεία. Έφυγα έτσι αδιάβαστος. Αυτό που λένε έφυγε αδιάβαστος. Τι σημαίνει έφυγε αδιάβαστος. Διότι είναι μεγάλη ευλογία να σε ξεπροβοδίσει η Εκκλησία. Όταν φεύγεις λοιπόν αδιάβαστος, φεύγεις χωρίς αυτή την ευλογία. Στερήσει κάτι. Αυτό όμως που στερήθηκε εδώ, θα στο δώσει ο Χριστός.
Αυτή είναι η διαφορά. Και η Εκκλησία του στερεί αυτό, ας το πούμε έτσι, του βάζει, δεν μπορεί να πάει κανένα κανόνα, να του πει τώρα εσύ έφυγες έτσι, θα κάνεις 10 μετάνοιες την ημέρα. Έφυγε το σπάει, τελείως. Οπότε του λέει, δεν σε διαβάζω λοιπόν κι εγώ, ας πρόσεχες. Όμως θα βρεθείς ενώπιον του Θεού, κάποια στιγμή, ενώπιον του Χριστού. Δεν βρεθήκαμε ακόμα ενώπιον του δικαίου κριτού, θα βρεθούμε κάποια στιγμή ενώπιον του δικαίου κριτού. Από εκεί μετά, αυτό που λέει, διαβάστε την Διαθήκη του Αγίου Γέροντος Πορφύριου, είναι συγκλονιστική. Όταν θα βρεθώ, λέει, ενώπιον του Χριστού, λέει, και θα μου πει, λέει, αυτό και αυτό, θα του πω, ό,τι θέλει η αγάπη σου, λέει, ας κάνει για μένα. Λέει ο Γέροντας. Αυτός που όλη του η ζωή έδωσε πραγματικά με την αγάπη του Χριστού, λέει, απευθύνεται στον Χριστό και λέει, ό,τι θέλει η αγάπη σου, ας κάνει για μένα. Και εγώ δεν έκανα κάτι αξιολόγου, δηλαδή, κατάλαβες, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου, που να είναι άξιο δηλαδή να ανταμειχθώ, αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου, ας κάνει για μένα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, δεν θα σε αδικήσει ο Χριστός, μην φοβάσαι. Και αν σε έχει αδικήσει εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή, είσαι ευτυχισμένος, που να είσαι χαρούμενος. Διότι θα τα πάρεις όλα μαζεμένα. Θα πάρεις εκεί. Μην φοβάσαι. Κανένα δεν αδικεί ο Χριστός. Όλα τα βλέπει ο Χριστός και όλα τα γνωρίζει. Μην είμαστε φίλοι. Δηλαδή να μνημονεύονται αυτά τα ονόματα πάντα. Φυσικά θα μνημονεύονται και ναι, καταλήγω στο ερώτημα που έκανε ότι οι άνθρωποι λοιπόν θα κριθούν με βάση την συνείδησή του. Μέσα στη συνείδησή του ο άνθρωπο έχει τη φωνή του Θεού, έχει τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Είτε είναι βαπτισμένο είτε όχι. Είπαμε και προηγουμένω, οι μαθητές και οι Απόστολοι δεν είχαν πάρει ακόμα την. Δεν είχε γίνει Πεντηκοστή, δεν πήρα το Άγιο Πνεύμα και όμω είχαν Άγιο Πνεύμα. Τα παιδιά του Θεού, πώ να το πούμε έτσι. Του έστειλε ο Χριστός την πρώτη αποστολή, του έστειλε την δεύτερη αποστολή. Του έδωσε. Λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν δεν αφήνετε τι αμαρτίε, αφήνετε αυτή. Αν δεν οκρατείτε και κράτητε. Αλλά και πιο πριν ακόμα. Πάλι του έδωσε πνεύμα Άγιο. Ανεπίσημα, α το πούμε έτσι. Η Πεντηκοστή όμω ήταν η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την έννοια έχει, αυτή η διαφορά είναι. Ήταν η πληρότητα του πνεύματος. Πατέρα, να συγχωρούμε του εχθρού μα. Είναι κάτι που γίνεται κατά Χριστόν, δηλαδή ο Χριστός το κάνει. Από εμάς θέλει την πρόθεση και το διεκπαιρεώνει ο Χριστός. Έτσι είναι. Τι εννοείς το διεκπαιρεώνει ο Χριστός? Ο Χριστός εκτελεί τελικά την εντολή. Εμείς παίρνουμε την πρόθεση για να μιμηθούμε τον Χριστό και ο Χριστός το κάνει και χαρισματικά να του συγχωρούμε τον εχθρό μας. Μάλλον λέει ότι άμα δεν μπορούμε να το κάνουμε, εμείς παρακαλάμε τον Χριστό να μας βοηθήσει. Με το να συγχωρήσουμε τον εχθρό μας, βασικά εμείς συγχωρήσουμε, όχι ο εχθρός μας. Ναι. Αν εννοείς αυτό. Ναι, αλλά ο Χριστός το κάνει. Ναι, βέβαια, φυσικά. Άρα, ένας που δεν είναι βαπτισμένος δεν μπορεί να το κάνει και μπορεί να το κάνει μόνο βαπτισμένος. Αν το κάνει ονόματι του Χριστού, βεβαίως. Μπορεί να το κάνει και αυτός. Μη βαπτισμένος. Χωρίς εν ονόματι του Χριστού δεν μπορεί. Εάν το κάνει, ό,τι γίνεται εν ονόματι του Χριστού έχει αξία. Έχει αιώνια αξία. Άρα, αν δεν το κάνει εν ονόματι του Χριστού ο αβάπτιστος, δεν είναι η πραγματική συγχώρεση του προς τον εαυτό. Ο Θεός το ξέρει αυτό. Δεν μπορούμε σαν προτέρων να το προδικάσουμε. Ο Θεός το γνωρίζει. Ναι, μπορεί κάποιος να συγχωρεί, α το πούμε έτσι. Από προσωπική φιλοσοφία. Έτσι. Εγώ διάβασα τον Πλάτωνα και μου άρεσε έτσι πως τα έλεγε, ας το πούμε έτσι. Και από εδώ και στο εξής θα συμφωνώ τους εχθρούς μου. Έχει και αυτό μια σχετική αξία. Αλλά δεν μπορεί όμως να πει κανείς ότι είναι αυτό που ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ενώπιον του Χριστού. Δεν το κάνουμε, ας πούμε, από απόφαση και προς την δική μας έμπνευση. Και άλλωστε η αλήθεια είναι και αυτή. Ποιος μπορεί να πει ανώτερα πράγματα από αυτά τα οποία είπε ο Χριστός? Βλέπετε ότι αυτή η διδασκαλία του Ευαγγελίου έχει διατυπωθεί 2.000 χρόνια πριν. Επίστε μου, αν από τότε μέχρι σήμερα βγήκε μια φιλοσοφία, έστω φιλοσοφία, που να είναι ανώτερη από τη φιλοσοφία του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει. Υπήρχε πιο Χριστού, υπήρχε προ Χριστού, υπήρχαν διάφορες φιλοσοφίες, τις οποίες όμως τις συγκρίνουμε πλέον σήμερα με την φιλοσοφία του Ευαγγελίου. Την συγκρίνουμε και λέμε ότι να, αυτοί φτάσαν, ας πούμε, ο Αριστοτέλης, για παράδειγμα, ο Πλάτωνας, φτάσαν κοντά
στη φιλοσοφία του Ευαγγελίου. Φυσικά και αυτή με τη φώτιση πάλι του Θεού. Έστω και αν είναι προ Χριστού. Δεν σημαίνει ότι προ Χριστού δεν φωτίζει ο Θεό, δεν υπήρχε Θεό προ Χριστού. Υπήρχε λόγια με την έννοια που σήμερα το γνωρίζουμε μέσα στην Εκκλησία. Άρα, εμείς που ζούμε δηλαδή μέσα στο κλίμα αυτό της πίστεως και του Ευαγγελίου, αλλά και κάθε άνθρωπος, ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Και αυτοί όμως ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα. Έχουν επηρεαστεί από αυτό το κλίμα. Και ο Θεός ξέρει φυσικά, ανάλογα με τη συνείδησή τους, πώς θα τους κρίνει. Το πρωί, έτσι είχαμε μια κουβέντα με έναν φίλο μου, για το αν οι Απόστολοι ήταν άτομα ιδιαίτερα διαλεγμένα από τον Χριστό. Δηλαδή, ήταν πολύ καθαροί, ήταν πολύ αγνοί στην καρδιά, γιατί, ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι, ας πούμε, στη φάση αυτή, όπως όταν πιάσαν τον Χριστό και τον σταυρώσανε και τον είδανε πεθαμένο, ότι ήταν ας πούμε άνθρωποι απλοί, μάλιστα είπα και την έκφραση καλώς κακώς ανθρωπάκια, με την έννοια ότι τρομοκρατήθηκαν, ότι χάσανε τον αρχηγό του, ότι ήταν πρόβατα δίχως ποιμένα να το πω. Λογικό. Αν ας πούμε, αυτοί βέβαια είχαν καλή πρόθεση, αλλά αν δεν έδινε όπως λέει ο Χάρης, ο Χριστός, αν δεν τους έδινε το πνεύμα του Άγιο να τους δυναμώσει, αν δεν βλέπαν το γεγονός της Ανάστασης με τα ίδια τους τα μάτια, θα γινότανε αυτοί οι Απόστολοι που έγιναν που να πάρουν τη δύναμη εξίσου και να φύγουν στα έθνη, στο να γίνουν αυτό που έγιναν τέλος πάντων οι 12 Απόστολοι. Θα έλεγα όχι όσο αν δεν έδωσαν τον εαυτό τους. Αν δεν έπαιρναν τα γύρω στα μάτια το γεγονό αυτό, αν δεν έπαιρναν την ποιότητα του γύρω πνεύματο. Αυτό ήταν ο κύριο που του ενίσχυσε. Διότι το άλλο, πούμε, το γεγονό τη Αναστάσεω, το ακούσαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που όμω ενδεχομένω να μην ακολουθήσαν τον Χριστό. Ήταν απλοί άνθρωποι. Και ευτυχώ ο Χριστό διάλεξε αυτού του ανθρώπου και μάλιστα ένα από αυτού του αυτού ανθρώπου ήταν και ο Ιούδα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ο Χριστό έκανε λάθο στην περίπτωση του Ιούδα. Δηλαδή να πει κανένα ότι να, ορίστε. Ενώ είχε διαλέξει τους 12, δεν διάλεξε και τόσο σωστά, γιατί ένας από τους 12 τον πρόδωσε. Τότε, ας πούμε, διάλεξε και έναν άνθρωπο ο οποίος να τον πρόδιδε. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνουμε στον πειρασμό να αναφέρω. Είναι ένας λογοτέχνης ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο. Δεν αναφέρω το όνομά του, γιατί θέλω να λέω στο στόμα μου. Μην κοιτάξτε. Έτσι είναι πραγματικά. Ο Θεός να τον ελέγξει, αλλά αυτά που έγραψε είναι βλάσιμο. Ότι ας πούμε ο Χριστός χρωστάει και χάρη στον Ιούδα. Γιατί αν δεν ήταν ο Ιούδας, ποιος τον πρόβλημα. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος. Χρωστάει και χάρη στον Ιούδα ο Χριστός. Λες και δεν μπορούσε, εντάξει, ωραία, ας τον πρόβλημα. Εμείς αυτό είπαμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Θέλαμε, γιατί δεν ήρθε ο Ιούδας μετά να ζητήσει συγγνώμη, να μετανοήσει. Αυτό είναι. Ας τον πρόδωσε. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Θα τον έλεγε ο Χριστός. Ναι. Αδυναμία, με πρόβαση. Ναι, αλλά ένα. Ξέρεις το διδάσκαλο, ξέρεις τη διδασκαλία. Και δεν έχεις εδώ, στην πηγή της ζωής, και πας και παίρνεις πράγματα άλλαν τ' άλλο μόνος σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Λοιπόν, θέλοντας να μας πει ο Χριστός με τον τρόπο αυτό, μας δίνει το μήνυμα και εμάς, ότι τι είστε, χειρότερο από τον Ιούδα. Ορίστε, τι άλλο θέλετε. Είστε κι εσείς άξιοι για αυτό το έργο, για αυτή την αποστολή, για τη σωτηρία. Αλλά για να μπορέσετε, ας πούμε, να το πραγματοποιήστε, πρέπει να συνεργαστεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι δεδομένη. Όπως ήταν και για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να συνεργαστεί με τη δεύτερη βούλησή του και τότε τα αρνιά γίνονται λέοντες. Αυτοί οι Απόστολοι, οι οποίοι ήταν και κλεισμένοι μέσα στα δωμάτια για τον φόβο των Ιουδαίων, ενώ οι γυναίκες βλέπετε δεν φοβήθηκαν. Φοβόταν, τρέμανε τον φόβο τους. Αλλά ήταν η δύναμη της καρδιάς η οποία τους οδήγησε να υπερνικήσουν το φόβο τους. Αυτό ήταν. Που βγήκαν έξω. Κομμόντασαν, αλλά και ανταμείφθηκαν φυσικά γι' αυτό, γιατί όχι απλώς βρήκαν τον τάφο ανοιχτό και θα μπορούσαν να αποδώσουν τις τιμές στο λυτρωτή, αλλά βρήκαν τον Χριστό αναστημένο και μάθαν πρώτες το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως, ένεκα αυτής τους της αγάπης την οποία είχαν. Πίστεψαν κιόλας, Πάτερ, πίστεψαν κιόλας χωρίς να έχουν δει, έτσι δεν είναι. Όχι, δεν το πίστευαν. Ούτε οι νεροχώρες πίστευαν ότι θα βρουν τον τάφο
ανοιχτό και άδειο. Όταν τον ήτανε, το πίστεψαν κατευθείαν. Α, ναι, βεβαίως. Έστω και αν χρειάστηκε ο Χριστός και εκεί, βλέπετε να ευχαριστεί πολλές φορές. Είδατε, όταν μίλησε για πρώτη φορά στον κήπο εκεί στη Μαρία την Μαγδαληνή, τον πέρασε ότι ήταν ο Κυπουρός. Τη μιλούσε ο Χριστός και αυτός έλεγε, Κύριε, έλεγε, αν κάπου λέει στο σώμα του, λέει, πού είναι, λέει, να το δω, να πες μου πού το έχεις βάλει, να μπορέσω να προαλείψω μυρίες κτλ. Και τότε λέει, άκουσε το όνομά της Μαρία. Θα πάμε σε ένα δούμε. Είναι προσωπικές στιγμές αυτές, που καθένας βέβαια πρέπει να έχει τα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του για να μπορεί να ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Ναι. Δηλαδή, όσοι δεν ήταν τον Χριστό και πίστεψαν σε αυτό, είναι λίγο παραπάνω πιστοί. Όσοι? Δεν τον ήταν, αλλά τον πίστεψαν. Ναι, το είπε ο Χριστός. Μακάρι μη ειδόντες και πιστέψαν. Είναι λίγο παραπάνω πιστοί. Βεβαίως. Αλλά μην φανταστείτε ότι εμείς ανήκουμε στην κατηγορία αυτή. Γιατί εμείς είδαμε τον Χριστό. Γι' αυτό λέμε στην Εκκλησία, είδαμε το φως του αληθινών, ελάβουμε πνεύμα του Άγιου. Εμείς είδαμε τον Χριστό, γιατί τον Χριστό δεν τον βλέπει κανείς με τα μάτια του σώματος, τον βλέπει με τα μάτια της ψυχής. Και όταν εμείς έχουμε το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μας πληροφορεί για την αλήθεια μέσα στην ψυχή μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το Άγιο Πνεύμα λέει εντυγχάνει υπέρ ημών, λέει μέσα στην ύπαρξή μας. Δηλαδή, σαν να μας λέει δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα τα κάνει για μας, όλα τα για μας τα κάνει το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα μας. Και σε άλλο σημείο πάλι λέει, ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να κάνει τη δουλειά του. Δεν φανταζόμαστε δηλαδή που εμείς τότε εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Αφήνουμε ακριβώς αυτό το Άγιο Πνεύμα. Δεν τον μπλοκάρουμε. Δεν προβάλλουμε τον εαυτό μας για να εμποδίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό κάνουμε. Κρατάμε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Άγιος Ιωαννός, χαμηλούς τόνους στον εαυτό μας. Ταπεινωνόμαστε. Και όταν εμείς ταπεινωνόμαστε, τότε βοηθάμε τη χάρη του Θεού να ενεργήσει και να κάνει τα πάντα. Και τότε αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει και η ζωή μας, αλλά αλλάζουν και τα αδιέξοδα τα οποία νομίζουμε εμείς ότι υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα για τον Θεό. Για τον Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα εμείς τα δημιουργούμε λόγω της υπερηφανίας, λόγω της απιστίας μας. Θυμήθηκα τώρα, Πάτερ, που είπαμε την προηγούμενη φορά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είπαμε για την ψηλάφιση του Φωμά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ψηλάφιση κανονικά. Ναι, αυτό δεν είπαμε κι εμείς. Ναι. Α, ή όχι, κάτι έλεγε εσύ διαφορετικό, ότι είχες πει εσύ κάτι διαφορετικό. Είπαμε σε μια ομιλία που έλεγε, αναφέρθηκε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος βέβαια δεν τον διευκρινίζει, αλλά μετά μου είπατε να δω τον Χρυσόστομο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει καθαρά για ψηλάφιση. Ναι, γιατί κοιτάξτε, επειδή μιλούσαμε σήμερα στην αρχή, νομίζω ήρθες λίγο αργότερα, για την παράδοση της Εκκλησίας, λέτε ότι η παράδοση της Εκκλησίας αναφέρεται σε ψηλάφιση. Και ό,τι έχει η παράδοση της Εκκλησίας να ξέρετε ότι είναι το σωστό. Mm. Και όταν λέμε παράδοση της Εκκλησίας εννοούμε και τα τροπάρια όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Αυτά τα οποία διαβάζουμε όλα θεόπνευστα έχουν γραφεί από ανθρώπους οι οποίοι ήταν άγιοι. Και αν κάτι δεν ήταν σωστό και τα λοιπά, η Εκκλησία το απέρριψε στην πορεία των χρόνων. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Άλλα τα αποδέχτηκε, άλλα δεν τα αποδέχτηκε. Γι' αυτό υπάρχουν και τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια. Τα απόκριφα Ευαγγέλια, γιατί δεν σημαίνει ότι τα απόκριφα Ευαγγέλια, ας πούμε, δεν έχουν κάποια πράγματα τα οποία μέσα μπορούν να έχουν, ας πούμε, κάποια στοιχεία αληθείας. Ναι, αλλά έχουν και πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι τραβηγμένα ή είναι, ας πούμε, σάλτσες, να το πούμε έτσι, αυτό που λέμε σήμερα στην σημερινή γλώσσα. Αυτά η Εκκλησία δεν τα δέχτηκε. Λέει ότι τα Ευαγγέλια, άμα τα διαβάσετε, είναι καθαρή ιστορία, είναι περιστατικά. Δεν είναι συναισθηματισμοί. Θα μπορούσαν να γραφούν τα Ευαγγέλια με έναν λυρικό τρόπο που να τα διαβάζει και να συγκλονίζει. Να σου πω. Όπω για παράδειγμα, βλέπει μια ταινία ξέρω εγώ, του Τζεφιρέλη, δεν ξέρω εγώ τι είναι ο Σαλουνού, και σύγχρονο, α πούμε. Αυτή είναι παλιά. Εγώ είμαι στην παλιά εποχή, τώρα υπάρχουν και εκεί. Που βλέπει, α πούμε, έναν αιματοβαμμένο Χριστό που τρέχουν από παντού τα αίματα, που μπαίνουν τα αγκάθια μέσα. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι να καταλάβει τον πόνο του Χριστού ανθρωπίνου. Το ζητούμενο είναι να καταλάβει ότι ο Χριστό υποφέρει εξαιτία σου, εξαιτία μου. Εξαιτίας των αμαρτιών μας, για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό βέβαια μπορεί να μην σου το δίνει το έργο να το καταλάβεις, αλλά να σε οδηγεί αλλού και αλλού. Σε συναισθηματισμούς διάφορους που όμως δεν εξυπηρετούν τίποτα από τη σωτηρία σου. Ίσα-ίσα μπορεί να σε αποπροσανατολίζουν κιόλας. Και βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο είναι πέρα από αυτούς
τους συναισθηματισμούς. Είναι καθαρά ιστορικά κείμενα, αναφέρονται στην ιστορία, στα γεγονότα. Επειδή είπαμε τώρα για την ξυλάτηση, ήθελα να ρωτήσω γιατί σε κάποιο σημείο αναφέρεται ότι ο Χριστός είπε στη Μαρία «Μη μου άρθου», γιατί της το είπε αυτό το πράγμα, ενώ, γιατί δεν ανέβηκα ακόμη στον πατέρα μου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γράφει ότι κράτησαν τα πόδια και πέψαν και τον προσκύνησαν. Αλλά σε αυτό το σημείο είπε «Μη μου άρθου». Πώς ερμηνεύεται? Πολύ ωραία αυτή είναι η ερώτηση. Πολύ σωστά το λέτε, ότι σε άλλη περίπτωση λέει το Ευαγγέλιο ότι οι μαθητές λέει συνάντησαν τον Χριστό ακριβώς και τον προσκύνησαν και, σαν να μας δίνει την αίσθηση ότι τον αγκάλιασαν κιόλα. Ναι, και για τις γυναίκες νομίζω το λέει. Ναι. Ενώ για την περίπτωση ειδικά της Μαρίας της Μαγδαληνής εκεί είπε, άκουσε η Μαρία. Από αυτού να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μιλάει στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες της ψυχής του και ανάλογα με την πρόθεση την οποία έχει. Δηλαδή η Μαρία τον έβλεπε εκείνη τη στιγμή ανθρωπίνους, όπως μέχρι τότε τον γνώριζε. Σου λέει, ωραία, ο Χριστός αναστήθηκε, άρα θα τον έχουμε πάλι μαζί μας. Θα είναι η σχέση μας όπως ήταν μέχρι χθες. Και της λέει, τελείωσε, τώρα είναι πλέον διαφορετική η σχέση μας. Τώρα πλέον θα πάω εκεί που είναι ο προορισμός μου, δηλαδή θα με γνωρίζει σαν λυτρωτή και σωτήρα. Και αυτό λέει, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Και μάλιστα είναι, εδώ είναι και το άλλο το χαρακτηριστικό, ότι βλέπετε, λέει, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών. Και Θεό μου και Θεό ημών. Γιατί διαχωρίζει το πατέρα μου και πατέρα σας? Δεν είναι ορνό πατέρας. Γιατί σας είπα ότι αυτό το κείμενο το παίρνουν οι αιρετικοί και το εκμεταλλεύονται. Και λένε, α, ειδού, λέει, ο Χριστός λέει, να φέρει ότι πάλι είπε στον Θεό μου. Α, άρα τι γίνεται εδώ, αυτός δεν είναι Θεός. Το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς δείχνει ο διαφορισμός αυτός. Ότι δηλαδή, αναφέρω προς τον πατέρα μου και στον πατέρα σας. Άλλο είναι πατέρας για μένα, άλλο είναι πατέρας για εσάς. Για εσάς πατέρας είναι ο Θεός πατέρας. Για μένα είναι ο Θεός πατέρας το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η διαφορά. Διότι αλλιώς θα έλεγε ο Χριστός δεν υπήρχε λόγος να διαχωρίσει, να πει στον πατέρα μου και πατέρα σας, θα έλεγε ανεβαίνω στον πατέρα μας. Ανεβαίνω στον Θεό μας. Όμως ισχύει το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο. Γιατί εγώ είμαι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό όμως παρόλα αυτά, αυτό το χωρίο οι αιρετικοί το παίρνουν και το χρησιμοποιούν με τον λάθος τρόπο. Ενώ γι' αυτό θα πρέπει, ας πούμε, με τη γραφή να τη βλέπουμε με την προσοχή την οποία χρειάζεται. Ναι. Πατέρε, θέλω να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα για την αγάπη προς τους εχθρούς. Γιατί είχα ακούσει μια συνέντευξη του Kenneth Klaus, ο οποίος είχε υποστεί βιασμό από τον παπικό ιερέα στην παιδική του ηλικία, εφηβική του ηλικία, και ήταν μεγάλο πράγμα γι' αυτό. Μια συνέντευξη του Kenneth Klaus, ο οποίος είχε υποστεί βιασμό από τον... Τώρα σίγουρα δεν ακούτε. Συνοπτικά πες. Το νόημα δηλαδή. Και είχε μισήσει τους ανθρώπους, έψαχνε μέσω άλλων θρησκειών να εκδικηθεί τους ανθρώπους. Πήγε στον μουσουλμανισμό, πήγε στον Ινδουισμό, βουδισμό. Μετά γνώρισε την Ορθοδοξία μέσω του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Και λέει, όταν εγώ γνώρισα την Ορθοδοξία, βαπτίστηκα, ένιωσα την αλήθεια, τότε συγχώρεσα με από καρδιά τον παπικό ιερέα. Και πήγα και τον βρήκα και του είπα, σε συγχωρώ, και με κοιτούσε αυτός. Και μου έκανε εντύπωση ότι μόνο τότε κατάφερα να συγχωρέσει τον εχθρό μου, γιατί σίγουρα θα μπορούσαμε να δούμε ότι επειδή του έκανε τέτοια ζημία ήταν εχθρό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο που βάζεις, πραγματικά η συγχώρηση από τους πρόσφυγες εχθρούς, και είναι ευτύχημα το ότι το δίνει τόσο πολύ έμφαση εδώ ο Άγιος Σουλωνός. Διότι πραγματικά ο άνθρωπος, αν δεν φτάσει στο σημείο αυτό να συγχωρεί τους εχθρούς του, δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, το ότι ο Χριστός μας καλεί να συγχωρέσουμε τους εχθρούς μας, αυτό είναι η ενώματη της αγάπης που έδειξε ο ίδιος στην ανθρωπότητα. Διότι αν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εχθρός του Θεού, ο άνθρωπος ευεργετήθηκε από τον Θεό, δημιουργήθηκε από τον Θεό, και παρόλα αυτά συμμάχησε με τον διάβολο. Δηλαδή έγινε εχθρός του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και όχι απλώς συγχωρεί τον άνθρωπο, αλλά και θυσιάζεται για τον άνθρωπο. Δείχνει αληθινά τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Εάν λοιπόν δεν το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να βιώσουμε
τον χριστιανισμό. Και λέει να βιώσουμε τον χριστιανισμό για να μην χρησιμοποιήσουν την κοινότυπη έκφραση να είμαστε καλοί χριστιανοί. Όλοι νομίζουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Αλλά δεν μπορείς να είσαι καλός χριστιανός όταν δεν κάνεις ακριβώς και μάλιστα αυτά που συνοψίζει σήμερα εδώ ο γέροντας ο Φρόνιος από τον Άγιο Σουλιανό. Δηλαδή, αν δεν έχεις την κατά Χριστόν αγάπη, που σημαίνει συγχώρεση προς τους εχθρούς, για να μην πω ότι θυσιάζεσαι για τους εχθρούς σου, έτσι όπως θυσιάστηκε ο Χριστός, και όχι όπως θυσιάστηκε, αλλά θυμάστε πάνω στο σταυρό, είπε Κύριε, μη στήσει αυτή την αμαρτία τάχτη. Πάτε ράφε αυτή που γαρίδασε την πυρούση. Έτσι. Πάτε ράφε αυτή που γαρίδασε την πυρούση. Συγχωρεί ως τέλειος άνθρωπος. Έτσι. Εδώ ο Χριστός μιλάει ως τέλειος άνθρωπος. Αυτά έχουν υποθεί για να καταγραφούν και να τα ακούσουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, το να ζήσει κανένας την κατά Χριστό αγάπη και να ζήσει κανένας την κατά Χριστό ταπείνωση. Πράγματα τα οποία ο Χριστός φυσικά μας έδειξε και μας απέδειξε με τη ζωή του, διότι όταν έρχεται ένας Θεός και ταπεινώνεται και γίνεται ίδιος με το πλάσμα του, με το κτίσμα του, αυτό ας πούμε είναι το αποκορύφωμα της κατά Χριστό αγάπης. Εκεί σου προηγείται τα έργα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό ως εξής, δηλαδή, μόνο για την αγάπη έτσι δικά. Κάνουμε μερικές προσπάθειες να αγαπήσουμε, επειδή το θέλει ο Χριστός, επειδή το θέλει η πίστη μας, και η αγάπη σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται μετά σαν να βλέπει ο Θεός την προσπάθειά μας, κάποια στιγμή έχει στον άνθρωπο το καρπός του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτές οι αρετές γίνονται όπως έχει και ο Χάρης, σαν να τις κάνει το Άγιο Πνεύμα για σένα, ας πούμε. Εσύ δεν μπορεί, δεν θα μπορούσε. Τα βλέπεις, προσπαθώντας να κάνεις αρετές δεν βγαίνει. Κάποια στιγμή τελματώνεις, δεν έχεις την δύναμη. Έχει και χάρη του Θεού κάποια στιγμή, καρπός του Αγίου Πνεύματος και αυτά γίνονται σχεδόν σαν μόνα τους, σαν να τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Ναι, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι εμείς η δική μας συμβολή και προσπάθεια θα είναι να μην εμποδίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, τουλάχιστον να μην εμποδίσουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά ας μείνουμε όμως σε αυτά επί του παρόντος.